Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι φίλοι τηλεθεατές Star Βορείου Ελλάδος και σήμερα οι παρεμβάσεις Δευτέρα με σταδιακή επανεκκίνηση της αγοράς. Άνοιξαν τα καφέ και τα κέντρα εστίασης σήμερα, ελεύθερη και μετακίνηση στα νησιά και φυσικά από εδώ και πέρα ανακοινώσεις ότι την ερχόμενη Δευτέρα ανοίγουν τα δημοτικά νηπιαγωγεία από την κυρία Κεραμέως, γιατί έχουμε και αυτή την εξέλιξη τις τελευταίες ώρες. Ο κύριος Θεοδωρικάκος επίσης σε συνέντευξη αναφέρθηκε σε αυτόν τον νόμο ουσιαστικά που πέρασε για την αύξηση των κοινόχρηστων χώρων για τα καφέ και τα κέντρα εστίασης και μάλιστα αυτή η διαδικασία απαιτεί και μία αίτηση από τους ενδιαφερόμενους που πρέπει να γίνει στους κατατόπους δήμους. Γενικά υπάρχουν πολλές εξελίξεις σε μία περίοδο φυσικά που τα ελληνοτουρκικά είναι στην κόψη του ξηραφιού και καλό θα είναι να μην τα ξεχνάμε, γιατί έχω την αίσθηση ότι από τον κορονοϊό τελικά συμβαίνουν πολύ σοβαρότερα πράγματα αυτή τη στιγμή στην χώρα, τα οποία ο κόσμος τα αγνοεί. Πάμε να χαιρετήσουμε εδώ τον Περιφερειακό Σύμβουλο Δράμας με την Λαϊκή Συσπήρωση, τον κύριο Γιάννη Στεφανίδη, στέλεχος του ΚΚΕ. Να τον χαιρετήσουμε. Κύριε Στεφανίδη, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά. Έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό. Πολύ καιρό, τηλεφωνικά τα είπαμε. Μια φορά, ναι, από τις αρχές Φεβρουαρίου. Και πέρασε, μάλιστα, και πέρασε, μάλιστα, ο χρόνος, πέρασε ο καιρός. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται μια αποτίμηση. Η ζημιά είναι τεράστια. Καταρχήν, ο χρόνος ο ίδιος για τους εαυτούς μας είναι αδυσόπιτος. Έτσι. Περίπου 4 μήνες πέρασαν από τότε που τα είπαμε εδώ στο στούντιο. Μεσολάβησαν ένα σωρό γεγονότα, πάρα πολύ σημαντικά. Δεν μπορούσε να τα φανταστεί κανείς αυτά τα ζητήματα, ότι θα μπορούσαν να προκύψουν. Και αποδείχθηκε ότι τελικά σε όλα αυτά που συμβαίνουν, στη ζωή που ζούμε, ότι όλα είναι κατά έναν τρόπο κινούμενα. Είτε προς το χειρότερο, είτε προς το καλύτερο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα ζητήματα που προέκυψαν από τον κορονοϊό, έχουμε την αίσθηση ως Κομμουνιστικό Κόμμα ότι δημιουργούν μια νέα καπιταλιστική κρίση. Πολύ σημαντική, που θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα στους εργαζόμενους. Τα σινιάλα που έρχονται από τις ευρωπαϊκές μετρήσεις αλλά και τις παγκόσμιες είναι πολύ αποθαρρυντικά. Εκατομμύρια άτομα έχουν χάσει τη δουλειά τους σε όλο τον κόσμο. Εκατομμύρια άτομα αμείβονται περίπου στο 50% των αποδοχών τους πρώτης δημιουργίας της πανδημίας. Και η αβεβαιότητα αυτή, από ό,τι φαίνεται, θα μεγαλώνει ακόμη περισσότερο, με δεδομένο ότι η πτώση στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της κάθε χώρας ξεχωριστά και μεσοσταθμικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι εκτιμάται, τώρα είναι περίπου στο 8% από ό,τι γράφεται, να φτάσει περίπου στο 15%, κύριε Φυλακτέ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς, έχοντας όλα αυτά στο μυαλό μας ως κόμμα, είπαμε ότι δεν μένουμε σιωπηλοί. Αναδεικνύουμε όλα αυτά τα προβλήματα και τα αναδείξαμε παίρνοντας όλα τα ανάλογα μέτρα την περίοδο αυτή που προκύπτουν από την κρίση αυτή, από την πανδημία αυτή, για να δώσουμε τον κόσμο να καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πανδημία, είναι τόσο σοβαρό το θέμα, γίνεται και μια τέτοια συζήτηση, κύριε Στεφανίδη? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε από την πρώτη στιγμή σαφή θέση γύρω από τα ζητήματα αυτά. Καταρχήν πρέπει να πούμε, να τονίσουμε ότι είχαμε μια πολύ σοβαρές εκδηλώσεις και με την ευκαιρία των 200 χρόνων από την ΟΣΚΟΜΑ, από την Επανάσταση του 1821, λοιπόν προγραμματίσει, πολύ σοβαρές εκδηλώσεις, ακόμη και σε επίπεδο μεγάρου μουσικής, σε αρχές του Μάρτη, για να τιμήσουμε κάποιους καλλιτέχνες. Πολύ σημαντικές εκδηλώσεις ως κόμμα σε διεθνείς συναντήσεις και από την πρώτη στιγμή τις ακυρώσαμε. Σας υπενθυμίζω ότι τα στελέχη μας
που είναι εκλεγμένα σε θεσμικά όργανα, αν θέλετε πάνω απ' όλα, και εκεί φάνηκε ας πούμε η υπευθυνότητα. Πρώτος ο Δήμος της Πάτρας πήρε απόφαση για να σταματήσει το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της περίοδου των καρναβαλικών εκδηλώσεων, με ό,τι κόστος αυτό είχε. Εμείς σε καμιά περίπτωση ως κόμμα δεν αφισβητούμε τις εκτιμήσεις των επιστημονικών επιτροπών. Μακριά από εμάς αυτή η λογική. Εξάλλου, όπως σας είχα πει σε μια τηλεφωνική παρέμβαση, είμαστε ένα κόμμα, κύριε Φυλακτή, που έχει μια επιστημονική θεώρηση των πραγμάτων. Δεν απευθύνεται δηλαδή, πώς το λένε, με τη λογική του επουράνιου παράδεισου. Με τη λογική. Δεν λειτουργείτε δηλαδή, με βάση το θυμικό δηλαδή, είμαι αυτό. Ακριβώς, με τη λογική της μπούρκας. Έτσι για να κυριολεκτούμε. Υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα, υπάρχουν επιστημονικές εκτιμήσεις, υπάρχει πάνω απ' όλα η επιστημονική κοινότητα την οποία σεβόμαστε, και αν και ορισμένες φορές και σε επίπεδο δράμας αυτό συνέβη, και θέλω να το πω και δημόσια να ακουστεί, από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας στην περίοδο εκείνη, υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες φωνές γύρω από τα ζητήματα αυτά. Εμείς ακούμε την επιστημονική κοινότητα, την λαμβάνουμε υπόψη μας, τη συμβουλευόμαστε, και με βάση αυτή τη λογική είπαμε ότι πρέπει να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα, και αυτή τη στιγμή πρέπει, κύριε Φυλακτέ, να το τονίσω ως εκπρόσωπος ενός χώρου που έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία γύρω στα ζητήματα της υγείας, τον σημαντικό ρόλο που έπαιξαν τα συνδικαλιστικά όργανα των τομέων υγείας της χώρας μας, του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, όλα αυτά τα χρόνια για τη στελέχωση, για την επαρκή λοιπόν δυναμική σε ό,τι έχει σχέση του τεχνολογικού εξοπλισμού. Πάλεψε το συνδικαλιστικό κίνημα για τα ζητήματα αυτά, μέχρι σε ένα σημείο ορισμένα πράγματα επιτεύχθησαν, σε άλλα σημεία όχι, πέραν δηλαδή των δυνατοτήτων που έχει η χώρα και σήμερα η επιστήμη γύρω από τα ζητήματα αυτά. Και όλα αυτά δημιούργησαν το δεδομένο, το πολύ ισχυρό δεδομένο, ότι σε επίπεδο χώρας η υπεύθυνη στάση των ανθρώπων αυτής της χώρας, έξω και πέρα από τις λογικές των ανθρώπων που προηγούμενα ανέφερα, σε ένα πολύ καλό ανεκτό επίπεδο, κύριε Στεφανίδη. Πάντως, βγάλατε τώρα, έχει το δικαίωμα ένας να μην πιστεύει και κάποιος άλλος να πιστεύει, κύριε Στεφανίδη. Δηλαδή, βεβαίως. Να λέει ότι όταν μεταλαμβάνει δεν κολλάει καμία ασθένεια. Έχει το δικαίωμα, όπως μπορεί κάποιος άλλος να πει ότι στις εκκλησίες μπορείς να κολλήσεις όλες τις αρρώστιες. Δεν έχουν το δικαίωμα δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν πίστη να το εκφράσουν αυτό. Πίστη στο Θεό, πίστη στον χριστιανισμό. Επαναλαμβάνω και πάλι, αν αυτό το οποίο εκφράζουν δεν έχει να κάνει με το γενικότερο σύνολο και είναι ένα καθαρά δικό τους θέμα, δικαίωμά τους είναι αναφέρετο. Εν προκειμένου όμως είχαμε να κάνουμε μια πανδημία, κύριε Φυλακτή, και η υπεύθυνη στάση του καθενός ξεχωριστά έχει σχέση με το πώς θα πάει η υγεία του άλλου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν δηλαδή χρησιμοποιούσαν πλαστικό κουταλάκι, παράδειγμα για τη Θεία Κοινωνία, μιας χρήσης. Ακούσουν τώρα. Λοιπόν, έτσι, λέω λοιπόν. Ενδεχομένως να μην υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω. Αν και αυτό βέβαια πρέπει να γίνει. Αλλά αν θέλετε και κάτι ακόμη, μια και το αναφέρατε. Κοιτάξτε, δικαίωμα του καθενός είναι να πιστεύει σε όποιον Θεό θέλει. Και επόμενο και φυσικό είναι όταν κάποιος πιστεύει στον οποιονδήποτε Θεό, να υπάρχουν ορισμένοι κανόνες λειτουργίας του συγκεκριμένου δόγματος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το ζήτημα όμως είναι το εξής, ότι το ποίμνιο στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν έχει αυτή την υπεύθυνη στάση, κύριε Φυλακτέ, που θα πρέπει να έχει ένας σε μια τέτοια περίοδο. Πιστεύοντας ότι καλύπτεται από κάτι το επουράνιο. Έτσι.
Αρκεί φυσικά τα συγκεκριμένα. Αυτό το μεταφυσικό δηλαδή. Μιας και το αναφέρατε. Έτσι. Αρκεί τα συγκεκριμένα μέτρα να εφαρμόζονται σε όλα τα δόγματα. Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή, όπως οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό στην ελληνική κοινωνία, τήρησαν τους κανόνες, θα έπρεπε να τηρούνται και από τους Βουδιστές, τους Καθολικούς που τους τηρήσαν τους κανόνες, τους φίλους μας, τους Μαμεθανούς. Γιατί είδαμε να τηρούνται από ορισμένες κατηγορίες μόνο. Αυτό πρέπει να το πούμε. Βεβαίως. Κανείς δεν υπερασπίζεται, κύριε Φυλακτέ, κάτι που, όπως προηγούμενα ανέφερα, θα έχει να κάνει, ας πούμε, με την υγεία του γενικότερου συνόλου. Δεν είναι αλίμονο, μακριά από μας τώρα αυτή η λογική. Τελειώνει με αυτή την ιστορία του κορονοϊού η Ελλάδα, ή βλέπετε αυτή η χαλάρωση, την παρακολουθείτε, τη βλέπετε στον δρόμο? Ναι, υπάρχει μια... Παραχαλάρωσε το πράγμα, θα έλεγα. Πιστεύω ότι οι αρμόδιοι, αυτοί που κατά τον νόμο έχουν την ευθύνη, θα πρέπει να κινήσουν όλες τις διαδικασίες, ακόμη όπως και προηγούμενα είπατε, και σε επίπεδο τοπικών οργάνων τοπικής διοίκησης, ούτως ώστε να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα για να μην έχουμε προβλήματα, κύριε Φυλακτέ. Εγώ θα σας πω ένα πολύ απλό πράγμα, κύριε Φυλακτέ, ότι γράφεται, το διαβάζουμε όλοι, το βλέπουμε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες με 1 εκατομμύριο κρούσματα είχαμε κοντά στις 100.000, το έχετε διαβάσει, 100.000 νεκρούς. Στη Ρωσία, με 350.000 κρούσματα, είχαμε μόνο 3.000 νεκρούς. Εντάξει, σκληρός έτσι, καπιταλισμός είναι έτσι, και ο Πούτιν πάντως. Λοιπόν, γιατί λοιπόν, τώρα καταλαβαίνετε κι εσείς. Ακριβώς. Αλλά λέω το εξής. Δεν είναι κομμουνιστής ο Πούτιν βεβαίως, δηλαδή. Εννοείται, ναι. Αλλά του ξέφυγε προημερών σε μία δημόσια συζήτηση ότι αν κάτι μας κράτησε εμάς, μας κράτησε το παλιό σύστημα υγείας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το είπε ο Πούτιν. Βεβαίως. Είναι καταγεγραμμένο. Ηθελημένα, αθέλητα, το έβγαλε από το στοματάκι του. Λέω λοιπόν ότι εφόσον τα καταφέραμε, ας κάνουμε όλες εκείνες τις προσπάθειες για να μην ξαναβρεθούμε. Για να μην ξαναβρεθούμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, και εδώ είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν κρατά κλειστό το στόμα του, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, κύριε Φυλακτέ, να στελεχωθούν έτσι, να στελεχωθεί έτσι το δημόσιο σύστημα υγείας, να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη, πώς το λένε, αποφασιστικότητα μια ενδεχόμενη επάνωδο του ιού, κύριε Φυλακτέ. Ο ιός υπάρχει, της πανδημίας, από ό,τι λέγεται την περίοδο του φθινοπόρου, αν και εφόσον δεν υπάρχει το εμβόλιο. Γιατί τότε θα είναι το τελειωτικό χτύπημα, κύριε Φυλακτέ. Βλέπετε και εσείς δηλαδή έκλειση, ότι δηλαδή, κάνουμε... δεν αντέχει δεύτερη, τρίτη επανεκκίνηση η οικονομία, εμείς, δεν είναι. Λοιπόν, εμείς κάνουμε μια έκκληση ως κόμμα, λοιπόν, στον κόσμο να τηρήσει μια υπεύθυνη στάση, την έχει τηρήσει μέχρι τώρα. Κάνουμε μια έκκληση στα συλλογικά όργανα των μαζικών φορέων να απαιτήσουν και να διεκδικήσουν, λοιπόν, όλα εκείνα τα υλικά που χρειάζονται και τη στελέχωση που χρειάζεται το δημόσιο σύστημα υγείας. Και εδώ, αν θέλετε, κύριε Φυλακτέ, αναδείχθηκε ένα ακόμα ζήτημα που είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό. Ότι στην υπόθεση αυτή, εδώ και περίπου 3 μήνες, δεν ακούστηκε πουθενά το ιδιωτικό σύστημα υγείας γύρω από τα ζητήματα αυτά, πριν κανέναν δυο επιτάξεων που έχουν γίνει από την κυβέρνηση. Ενώ θα έπρεπε ευθύς μόλις δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση να επιταχθεί, να έχει επιταχθεί όλος ο ιδιωτικός τομέας υγείας. Και τι έγιναν και όλοι αυτοί που λέγαν, κύριε Στεφανίδη, να κλείσουν τα δημόσια νοσοκομεία γιατί κάνουν κακό, να ανοίξουμε και άλλα ιδιωτικά νοσοκομεία γιατί είναι πολύ καλά και είναι πολύ οργανωμένα, και βλέπουμε, τουλάχιστον αυτό δεν βλέπουμε τώρα. Βεβαίως. Μέσα σε δομές τέτοιες να υπάρχει κορονοϊός, να δημιουργούνται προβλήματα από τις συνθήκες. Κανένας δεν μιλάει. Εδώ τι επιβεβαιώθηκε, κύριε Φυλακτέ? Δεν θέλουμε, πώς το λένε, αυτή την μακάβρια λογική, ας πούμε, των αναλύσεων και των σκέψεων, πώς να το πω δηλαδή. Επιβεβαιώθηκε αυτό που χρόνια σταθερά και αταλάντευτα ο χώρος στον οποίο κινούμε, και αν θέλετε, κύριε Φυλακτέ, για να είναι ενταγμένος κάποιος σε κάποιον πολιτικό χώρο, π.χ. ας πούμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα, πρέπει να τον συνδέουν
με το χώρο αυτό κάποιες ορισμένες βασικές επιλογές, κάποιες σταθερές. Μια από αυτές τις σταθερές που εμένα προσωπικά τουλάχιστον με οδήγησαν στο Κομμουνιστικό Κόμμα είναι αυτή η αδιαπραγμάτευτη του θέση γύρω από τα ζητήματα της υγείας, κύριε Φυλακτέ. Ότι πρέπει να, σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, τον μάταιο για κάποιους ορισμένες φορές, λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα που να μπορεί να ανταποκρίνεται ανά πάσα στιγμή και να βρίσκει τη γιατριά του. Σαφέστατο αυτό. Για πέστε μου τώρα, γιατί είχαμε αναφερθεί και στην προηγούμενη συζήτηση, δεν ξέρω αν είναι η σύμπτωση, θα λέγαμε, να φεύγει και να έρχεται ο κορονοϊός, να δημιουργούν, να ηρεμούν τα πράγματα με τους Τούρκους, να έχουμε και πάλι ένταση. Έχουν φτάσει τα πράγματα σε οριακό σημείο πλέον. Δεν το κρύβουν κιόλας ότι κάνουν προβοκάτσιες, ότι το είπε ο κύριος Ακάρο, ο κύριος Τσαβούσογλου, ο κύριος... Ο υπουργός εξωτερικών. Πού το πάνε? Καταρχήν, δηλαδή, κοιτάξτε, εμείς είχαμε μια ανησυχία και έχουμε όλους εκείνους τους λόγους σήμερα να είμαστε πιο ανήσυχοι, κύριε Φυλακτέ. Λοιπόν, κάποιοι που είχαν μια υπέρμετρη ησυχία, εκτιμώ ότι ιδιαίτερα και μετά τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, γράφτηκε στον τύπο, το διαβάσαμε, του Στόλτεμπεργκ, ότι σε μια ιταλική εφημερίδα, ότι εμείς ως ΝΑΤΟ έχουμε 30 χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την θέληση της αστικής τάξης της Τουρκίας. Μην μιλάμε γενικά για Τουρκία. Η δεύτερη στρατιωτική δύναμη του ΝΑΤΟ, πρέπει να πούμε, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Λοιπόν, το δήλωσε. Να μην ξεχνιόμαστε. Ναι, το δήλωσε σε μια περίοδο. Κοιτάξτε, ο καυγάς δεν γίνεται για τα 16 στρέμματα γης που με τα νερά του Εύρου δημιουργήθηκαν, κύριε Φυλακτέ. Αυτό είναι το φύλλο, όπως το λένε, το κερασάκι στην τούρτα. Έχουν οριοθετηθεί τα σύνορα με την γείτονα χώρα, με τη συμφωνία της Λοζάνης και επίσης και με το πρωτόκολλο που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών το 1926. Είναι οριοθετημένα. Αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν. Είναι συμφωνηθέντα. Πάντως είμαστε η μόνη βαλκανική χώρα που δεν έχει αλλάξει σύνορα αυτή τη στιγμή. Εμείς παλεύουμε. Ναι. Εμείς παλεύουμε, κύριε Φυλακτέ, γι' αυτό και μάλιστα επί τη ευκαιρία να κάνω και μια καταγγελία δημόσια εδώ από την εκπομπή σας. Σήμερα σας βλέπω πάντως νευριασμένο. Λοιπόν, όχι νευριασμένο, κατά έναν τρόπο αγανακτισμένο. Σε εκδήλωση χθες, Κυριακή, την ημέρα που τιμούσανε την γενοκτονία των Ποντίων, οι Χρυσαυγίτες, όλοι αυτοί οι νεοταξίτες, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ο ομιλητής στην κεντρική ομιλία είπε ότι η δικαίωση για τους 353.000 νεκρούς θα είναι οι απόγονοι τους, όλοι εμείς δηλαδή, η δικαίωση για μας θα είναι, ακριβώς, η δικαίωση για μας θα είναι να πάμε να ξαναεγκατασταθούμε στις χώρες, στα μέρη αυτά. Είναι ανεπίτρεπτο, μπορεί βέβαια κάτω από τον ίστρο της παρουσίας ακροδεξιών στοιχείων στην εκδήλωση να παρασύρθηκε ο ομιλητής, αλλά το καταγγέλουμε αυτό, δεν είναι πράγματα που μπορούν να ακούγονται σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, κύριε Φυλακτέ. Πάμε στο σημαντικό όμως. Πάντως ήταν γενοκτονία. Βεβαίως και την παλέψαμε. Και είναι γεγονός ότι δεν φύγανε με ομαλές καταστάσεις οι άνθρωποι από τα σπίτια τους τότε. Οι προγονείς σας, οι οποίοι γυρίσαν από εκεί. Τι γυρίσανε, κοιτάξτε, αν δεν υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, αντικειμενικά να μιλάμε τώρα, αν δεν υπήρχε η Σοβιετική Ένωση να μαζέψει όλον αυτόν τον πληθυσμό από την περιοχή αυτή, οι περισσότεροι, θα ήταν πολύ περισσότερες χιλιάδες οι νεκροί, κύριε Φυλακτέ. Οι δικοί μου φύγανε και πήγανε στην περιοχή της Ρωσίας. Στην πρώην Ρωσία. Λοιπόν, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Και γλίτωσαν το τομάρι τους. Άρα κάποιοι πρέπει να ανάψουν κερί και στο Λένιν, που αυτόν τον κόσμο τους πρόσφυγες. Αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης, λοιπόν, ακούς, για το τι έπαιγανε και ο Λένιν εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, γιατί τους πρόσφυγες,
τους μάζεψε, τους εγκατέστησε και τους έδωσε τη δυνατότητα, πώς το λένε, να ζήσουν. Χιλιάδες πρόσφυγες. Πάμε στο ερώτημά σας. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτή η όξυνση που παρατηρείται στον Εύρο. Έχουμε μεγάλη όξυνση με τις πτήσεις των αεροσκαφών. Έχουμε την ομή πλέον απειλή ηγετικούς... Παραβίασης εννοείται λοιπόν, του εναέριου χώρου. Βεβαίως. Την ομή πλέον απειλή ηγετικού στελέχους της κυβέρνησης του κ. Ερντογάν ότι εμείς θα ξαμολύσουμε τους πρόσφυγες στα σύνορα. Έχουμε την κοινή συμφωνία με το Σάριτς, καλά τον είπα. Σάρατς. Σάρατς, συγγνώμη, με το Σάρατς της τουρκικής κυβέρνησης. Του βγήκε η Λιβύη. Έτσι. Του βγήκε η Λιβύη με τον δωτό πρωθυπουργό. Ο Χαφτάρ δεν ξέρω που βρίσκεται, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή στηρίζεται αυτή η εμπλοκή της από Τουρκίας. Όλους, και από Ιταλία και από Ηνωμένες Πολιτείες. Της Τουρκίας, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άσε την Ιταλία. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η Ιταλία είναι. Η Ιταλία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα οικόπεδα στο, πώς το λένε, στην περιοχή της Μεσογείου παίρνουν μια άλλη, πώς το λένε, υπόσταση. Τι γίνεται σε επίπεδο χώρας, κύριε Φυλακτέ, και πού είναι όλοι αυτοί? Εγώ το μόνο που ακούω, κύριε Στεφανίδη, το έχω πει κιόλας, είναι να βλέπουμε διάφορους απίθανους τύπους να λένε ότι σήμερα θα πέσει, αύριο θα πέσει, μεθαύριο θα πέσει, καταραίει, μπαίνει στο Δουνουτού, θα χάσει στη Λιβύη, θα χάσει στη Συρία και τελικά εγώ βλέπω ότι σχεδόν πάντα πέφτουν έξω στις προβλέψεις τους. Και... αυτό δεν βλέπετε κι εσείς? Κοιτάξτε... μπορεί να θέλουμε να ακούμε ότι θα καταρρεύσει η γειτονική χώρα και μπορεί να το θέλουμε κιόλας. Και κάποιοι θέλαν, ας πούμε, να πεθάνει ότι πέθανε ο Κιμ και ο Κιμ Ανέστη, ας πούμε. Εντάξει. Λέω για τον Βόρειο Κορέα. Να έχουμε υψηλές προσδοκίες για τον Βόρειο Κορέα. Τι λέω τώρα. Που όλοι περίμεναν να πεθάνει, να ήταν πεθαμένος και αυτός δυστυχώς ανέστη. Επτάψυχος είναι. Θέλω να πω δηλαδή, κύριε Φυλακτέ, ότι τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Οι εξελίξεις τρέχουν και δυστυχώς εμείς είμαστε πίσω από ένα άρμα και από μια λογική που λέει ότι μέσα από αυτούς τους ιμπεριαλιστικούς, πώς το λένε, μέσα αυτές τις εξελίξεις και μέσα από αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που κάνουν οι αστικές τάξεις των χωρών της περιοχής μας, ο λαός μας θα βρει, πώς το λένε, κουράγιο. Βλέπετε πρόβλημα πάντως. Βεβαίως. Εμείς ζητάμε εδώ και τώρα απεμπλοκή της χώρας μας από το ΝΑΤΟ, να σταματήσει η λειτουργία της αμερικανοτικής βάσης στην Σούδα, να κλείσουν όλες οι αμερικάνικες βάσεις, ιδιαίτερα μετά την ομή δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, κύριε Φυλακτέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε. Ότι εμείς δεν παίρνουμε υπόψη μας τα θέλω των χωρών. Εμείς αυτή την περίοδο παίρνουμε υπόψη μας αυτό που θέλει η ισχυρή Τουρκία. Και εμείς παραμένουμε στο ΝΑΤΟ. Ο Υπουργός Άμυνας της χώρας μας πηγαίνει στα τραπέζια συζήτησης με τον Τούρκο ομόλογό του. Υπάρχουν αυτές οι απειλές, όλα αυτά τα πράγματα. Και δυστυχώς, σημουδιά. Την ίδια ώρα, πρέπει να πούμε, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα μέχρι και για εκλογές. Εσείς το βλέπετε αυτό το σενάριο, με την πολιτική σας πείρα, ότι είναι πιθανό να πάει η χώρα με αυτά τα ζητήματα που είναι κορυφαία, να πάει και σε εκλογές, ας πούμε, σύντομα? Να πω την κατάλληλη λέξη. Μυρίζουν εκλογές, κύριε Φυλακτή. Μυρίζουν εκλογές. Ναι. Αρχίζει να έρχεται μια μυρωδιά τέτοια. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση του κόμματός μου, τώρα λέω την προσωπική μου άποψη. Έχω την αίσθηση ότι αρχίζει και σιγοψύνεται αυτή η ιστορία. Λοιπόν, υπήρχε βέβαια ένα σχηματισμό, όλα αυτά τα πράγματα που ακούστηκαν, η δυναμική, ότι θα παλέψουμε, θα κάνουμε. Ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει ένα μεγάλο αγκάθι, κύριε Φυλακτέ. Έχει τον εκλογικό νόμο. Ο εκλογικός νόμος με τον οποίο θα γίνουν εκλογές είναι η απλή αναλογική. Αυτό είναι δεδομένο, δεν αλλάζει. Όσο μες παραβιάσεις και να κάνουν, ας πούμε, όπως κάναν στην τοπική αυτοδιοίκηση, διοίκηση, ο μες παραβιάσεις... Εκεί καλά κάνετε και το λέτε διοίκηση, λοιπόν, γιατί πλέον παίρνουν και έτσι, το λες. Έτσι. Λοιπόν, παίρνετε και εσείς είστε αυτοδιοικητικός στο βαθμό της περιφερειακής, ναι, διοίκησης. Έτσι. Παίρνετε το λες, σας λένε... Τίποτε. Εκεί πλέον, ας πούμε, η παρέβαση είναι ομή. Έχει καταστρατηγείται κάθε έννοια της δημοκρατίας, κύριε Φυλακτέ. Κάθε έννοια της... Χαρακτηριστική περίπτωση αυτή η περίπτωση με τη Δεκποτάλογου χάρη.
Δεν μου το ρωτάτε, να το πω εγώ. Λοιπόν, υπάρχει δηλαδή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, λοιπόν, με μεγάλη πλειοψηφία, και βγήκε νόμος που λέει ότι αν, ας πούμε, δεν το θέλει ο Δήμαρχος, όχι ο Μαμψάκος, ο κάθε Δήμαρχος του κάθε Δήμου σε επίπεδο χώρας, έτσι, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη αυτή η απόφαση. Εδώ φαίνεται δηλαδή ότι... Δηλαδή κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να μην λειτουργεί πλέον η αυτοδιοίκηση εντελώς. Δηλαδή τη μία φορά να διαφωνεί το Δημοτικό Συμβούλιο, την άλλη ο Δήμαρχος. Δεν ξέρω αν είναι προαπαιτούμενο όμως. Είναι προαπαιτούμενο η σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε Δημάρχου. Δεν είναι προαπαιτούμενο η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου της πλειοψηφίας. Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Δηλαδή πράγματα πρωτάκουστα, πρωτόγνωρα. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι στα επίπεδα που έχει φτάσει το σύστημα. Ο πρώην σύντροφος του κ. Στεφανίδη, ο κ. Θεοδωρικάκος είναι. Όχι, ο πρώην ήταν γραμματέας μου. Της ΚΝΕ. Ναι, ήταν γραμματέας στην ΚΝΕ ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος. Παλιό κουμάσι. Παλιός λοιπόν, κομμουνιστής. Λοιπόν. Μεγάλη σχολή το κουκουέδι. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι κυβερνητική πολιτική. Και από ό,τι φαίνεται αυτός έχει την δυνατότητα να την εφαρμόζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κύριε Φυλακτέ. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα, είχαμε κάτι το ιδιαίτερο σε επίπεδο περιφέρειας αυτή την περίοδο. Κοιτάξτε, αυτό που υπάρχει σε επίπεδο περιφέρειας και καταγράφεται είναι ότι σε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα όπως αυτό του κορονοϊού η Περιφερειακή Αρχή έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων της το Περιφερειακό Συμβούλιο. Τελεία και παύλα. Δηλαδή κάτι που έγινε, ας πούμε, σε επίπεδο ελληνικού κοινοβουλίου δια αντιπροσώπων, δηλαδή μεριμνούν για όλα στην κυβέρνηση. Δεν θα μπορούσαν να μεριμνήσουν, να νομοθετήσουν για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Να συνεδριάζουν τα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια δια εκπροσώπων τους των παρατάξεων και με 5-6 άτομα να γίνονται συνεδριάσεις. Γιατί δεν το κάναν αυτό? Δεν μπορούσαν γι' αυτό να νομοθετήσουνε? Δηλαδή νομοθέτησαν να καταργήσουν την πλειοψηφία, τη διαδικασία, τη δημοκρατική, και δεν μπορούσαν να πούνε ότι, ξέρετε κάτι, εδώ υπάρχουν σημαντικά ζητήματα. Ο Περιφερειάρχης, 3 από την συμπολίτευση, 6 από την αντιπολίτευση συνολικά, να βρεθούν σε εκεί την αίθουσα των 150-200 τετραγωνικών, πόσο είναι η αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, ένα ανά 10 μέτρα, έτσι, και να γίνει συνεδρίαση. Δυστυχώς καταγράφεται, και μάλιστα σε μια περίοδο, κύριε Φυλακτέ, όπου η περιοχή μας, και ιδιαίτερα στην περιοχή της Ξάνθης, αυτό ήταν το σημαντικό. Έτσι, έχω την αίσθηση, δηλαδή, η Ξάνθη μέτρησε θύματα, η Ξάνθη είχε ζητήματα και με το στρατό και με συγκεκριμένες, με τους Ρωμά, με έτσι, συγκεκριμένες κοινότητες, και υπήρχε μια θολή ενημέρωση, και μάλιστα αυτό το είπανε και Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Ξάνθης. Δεν το κατάλαβα. Εδώ ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας, ο κύριος Παπαδόπουλος, ανακοίνωσε την μια ώρα ότι δεν έχουμε θύματα στην Δράμα, κρούσματα στην Δράμα, το θυμάστε. Είπε ότι δεν έχουμε κρούσματα στη Δράμα και μετά επίσημα έγινε ανακοίνωση ότι έχουμε 4 κρούσματα. Και ο κύριος Σιόδρας έλεγε ότι δεν έχουμε. Έτσι. Στο χάρτη. Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπήρχε μια παντελής ενημέρωση. Υπήρχαν σοβαρότατα ζητήματα και, αν θέλετε, και κάτι ακόμα, κύριε Φυλακτέ. Και υπήρχαν και αρκετά ποσά. Από ό,τι θυμάμαι, ένα κονδύλι σε εκείνη τη φάση 320.000 ευρώ. Για το οποίο, εντάξει, κανείς δεν ξέρει. Δεν αφισβητώ εγώ την νομιμότητα της όποιας απόφασης. Σαφώς και για να εκταμιφθούν κάποια χρήματα πρέπει να υπάρχει και το ανάλογο, και υπάρχει και το ανάλογο νομοθετικό πλαίσιο. Κανείς δεν ξέρει πού πήγανε, πώς πήγανε, και δείχνουμε στα Facebook και στις φωτογραφίες μας κάποιους τύπους με κάτι ψεκαστήρες στην πλάτη να κάνουν, ας πούμε, απολύμανση εν κάποιον ιερό ναό. Μπαίνεις στο μεγάλο, για μένα, λοιπόν, ζήτημα της διαφάνειας, τουλάχιστον για εμάς που είμαστε στη θέση αντιπολίτευσης, βλέπουμε τουλάχιστον στη διάβια, και βλέπεις ότι 4.000 ευρώ, 5.000 ευρώ, 6.000 ευρώ, και λέω εγώ, όταν αυτός με αυτό το ψεκαστικό, που ένας μέτριος άνθρωπος, όχι μεγάλων δυνατοτήτων,
μπορεί να ψεκάσει 10.000 τετραγωνικά μέτρα την ημέρα, όπως κάναν οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας, οι καπνοπαραγωγοί με τον ψεκαστήρα στην πλάτη. Αυτοί πόσο έπρεπε να πάρουν όταν για μια, ας πούμε, τέτοια απολύμανση 200 τετραγωνικών μέτρων ο αρμόδιος φορέας που το έκανε πήρε 1.500 ευρώ. Λέω, ας πούμε, τώρα, έτσι. Λέω. Ή, ας πούμε, περιπτώσεις όπου δείχνουμε για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Οι γυναίκες μας πάνω στις βεράντες έχουν κάτι φυσούνες και ψεκάζουν για τις ψήρες. Και δείχνουμε κάτι τύπους που ψεκάζουν με κάτι τέτοια παιχνίδια και λένε ότι πολεμάμε τα κουνούπια. Ξέρετε ποιο είναι το ποσό αυτό των 12 εκατομμύρια σε επίπεδο περιφέρειας. Το λοιπόν, χρόνο. Με δημοπράτηση έγινε. Το χρόνο. Στα τρία χρόνια. Στα τρία χρόνια. Λοιπόν, με δημοπράτηση έγινε, δεν λέω. Πήρανε με όρος... Δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, κρατικός στελεχωμένος, σε επίπεδο περιφέρεια, σε κάθε περιφέρεια γενικά, έτσι. Λοιπόν, που θα είχε αυτή την ημέρημνα της απολύμανσης, ιδιαίτερα τώρα με τον κορονοϊό, έτσι, της καταπολέμησης των κουνουπιών. Και όχι ο κάθε ένας, μη συντονισμένα και με πρωτόκολλα του ποδαριού και πάνω στο γόνατο, ότι πήγαμε εδώ και πήγαμε εκεί, τα ξέρω. Και κάναμε αυτό και κάναμε εκείνο. Τα ξέρω, τα έχω δει σε πολλές περιπτώσεις. Να δικαιολογούνται εκατομμύρια ευρώ, κύριε φυλακτέ. Απόλυτη διαφάνεια ζητάτε. Απόλυτη και διαφάνεια. Και ένα ενιαίο πλαίσιο, όχι προσωπικές, μπορώ να το πω έτσι, στρατηγικές σε αναπεριοχή. Βεβαίως. Βεβαίως. Δηλαδή δεν μπορούμε, ας πούμε, τώρα αυτή την περίοδο να δίνονται χρήματα σε κάποιους επιτίδιους. Τη δουλειά τους βέβαια κάνουν αυτοί. Όταν θα μπορούσαν αυτά τα ζητήματα να αντιμετωπιστούν με έναν τρόπο πολύ πιο οργανωμένο, από δημόσιες δομές και με μια πολύ καλή αποτελεσματικότητα. Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε, κύριε Στεφανίδη. Τελειώσαμε. Ναι. Πέρασε ο χρόνος. Ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Αυτό που θα ήθελα να πω, κύριε φυλακτέ, είναι ότι έρχονται δύσκολες μέρες. Πολύ δύσκολες μέρες. Ήδη και σε επίπεδο δράμας παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Θα υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, μεγάλη πτώση στο τζίρο των καταστημάτων, στον χώρο του λιανικού εμπορίου, πολύ μεγάλη πτώση. Θα υπάρχει μεγάλη, πώς το λένε, ανασφάλεια στους εργαζόμενους. Ήδη αυτό παρατηρείται στις μαρμαροφόρες περιοχές, όπως είναι η Δράμα, όπου δεν έχουν γίνει, πώς το λένε, οι απαιτούμενες προσλήψεις όλο αυτό το διάστημα και εξαιτίας των προβλημάτων με την Κίνα. Και οι μέρες που έρχονται είναι πάρα πολύ δύσκολες. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα, ως περιφερειακή ομάδα, σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου, σε κάθε Δήμο ξεχωριστά όπου έχουμε τις δυνάμεις, θα αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι κάτι είχα να σημειώσει να πω, αλλά πάση περιπτώσει δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να είμαστε δυνατοί. Και ο καθένας ό,τι καλύτερο επιθυμεί. Να είστε καλά. Γιάννη Στεφανίδη, στέλεχος του ΚΚΕ, περιφερειακός σύμβουλος, κυρίες και κύριοι, με την παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε και στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, της σημερινής εκπομπής. Καλεσμένο και πάλι στο στούντιο να χαιρετήσουμε τον κύριο Δημήτρη Δαλακάκη, πρώην δήμαρχο του Δήμου Δοξάτου, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου του Δοξάτου και Γενικό Γραμματέα στο Δήμο Δράμας, να το χαιρετήσουμε. Καλησπέρα, κύριε Φλάκτα. Καιρό έχουμε να τα πούμε, πρέπει να πούμε, κύριε Δήμαρχε. Δήμαρχος με την έννοια ότι όποιος διατελέσει δήμαρχος κανονικά φέρει το τίτλο του δημάρχου. Δεν κυνηγάμε. Θα το έχετε ακούσει αυτό. Τίτλος, προτιμώ το όνομά μου. Κύριε Δαλακάκη, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στον Δήμο του Δοξάτου. Γενικά ήταν μια πρωτόγνωρη περίοδος, έτσι. Ναι, όντως ήταν μια περίοδος πρωτόγνωρη καταρχάς για όλους μας. Ως άνθρωποι, το να είμαστε σε έναν εγκλεισμό επί δύο μήνες είναι μια εμπειρία την οποία δεν την είχε ξαναζήσει καμιά γενιά, νομίζω, πριν από εμάς. Ήταν και μια νέα εμπειρία σε ό,τι αφορά την αντίδραση της δημόσιας διοίκησης. Και τολμώ να πω ότι
Ίσως για ορισμένα πράγματα αυτή η κρίση να ήταν και ένας καταλύτης για να γίνουν και θετικές αλλαγές, οι οποίες έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ό,τι αφορά τη δημόσια διοίκηση. Εννοείται τηλεδιασκέψεις και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ουσιαστικά, την δυνατότητα να γίνονται κάποια πράγματα ηλεκτρονικά. Ναι, ουσιαστικά ναι. Νομίζω ότι ήδη οι Δήμοι προς τα εκεί πλέον βαδίζουν, αλλά και η κυβέρνηση. Αυτή η γραφειοκρατία, η απίστευτη, η οποία υπάρχει στο ελληνικό το δημόσιο, και αυτή η απίστευτη χαρτούρα, νομίζω ότι θα πρέπει να καταργηθεί. Βρισκόμαστε πλέον σε άλλη χιλιετρίδα, αν θέλετε. Και όλα αυτά τα οποία και σύντομα θα ανακοινωθούν από τον Δήμο της Δράμας, αλλά βλέπουμε και άλλους Δήμους ανά την Ελλάδα να προχωρούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, θα είναι υποφελία και των εργαζομένων στους Δήμους, γιατί θα γίνει αποδοτικότερη η δική τους εργασία, γιατί θα έχουν λιγότερο φόρτο, αλλά σίγουρα θα ευνοήσει πάρα πολύ και τους συμπολίτες μας. Μάλιστα, για να δούμε. Φυσικά η Ελλάδα άρχισε χαρακτηριστικά όπως σε όλα, εκτός αν εξαιρέσουμε κάποιες περιπτώσεις όπως τα Τρίκαλα, για τα οποία γίνει τόσο μεγάλη κουβέντα, όπου είναι και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ο κύριος Παπαστεργίου. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις των Δήμων που κάνανε αυτά τα ανάλογα βήματα με βάση την εποχή. Δεν ξέρουμε φυσικά αν αυτά προκύπτουν προς όφελος των πολιτών, κύριε Δαλακάκη, ή απλά είναι γραφειοκρατική ουσιαστικά αποσυμφόρηση. Αν θα έχει και κάποιο όφελος ο πολίτης δηλαδή. Όταν έχεις γραφειοκρατική συμφόρηση, καταρχάς ορεύεις περισσότερη δουλειά στον εργαζόμενο. Επομένως, μειώνεται ο χρόνος και η ποιότητα απόδοσης της δικής του εργασίας. Πρέπει ο εργαζόμενος να απασχολείται και να αφιερώνει ελάχιστο χρόνο πάνω στις γραφειοκρατικές, αν θέλετε, διαδικασίες και στην απίστευτη χαρτούρα η οποία υπάρχει, έτσι ώστε να προχωρά πιο γρήγορα υποθέσεις των συμπολιτών μας. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πλέον και αυτό βρισκόμαστε στο 2020, δεν είμαστε στο 1950 ή στο 1970, και θα πρέπει κάποια στιγμή η δημόσια διοίκηση πραγματικά να εξυγχρονιστεί, και νομίζω ότι αυτή η κρίση πραγματικά ανέδειξε αυτή την ανάγκη και ήταν ένας καταλήτης για αυτή. Για να δούμε τώρα, εκεί στο Δήμο Δοξάτου, πρέπει να πούμε ότι αναδείξαμε και ένα θέμα, ζητήσαμε για την άποψή σας και την άποψη του Δημάρχου, αν και υπήρξε η δέσμευση ότι θα τοποθετηθεί, τουλάχιστον η υπόσχεση ότι θα τοποθετηθεί σε όσα ακούστηκαν στην εκπομπή. Είναι αυτό το περίφημο τώρα μουσείο, να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Δεν είναι ακριβώς μουσείο, είναι ένας χώρος, ένα εκθετήριο του μακεδονικού αγώνα. Τελικά τι έγινε? Αυτά έγιναν μέσα στην πανδημία, δηλαδή αυτή η μεταφορά των πραγμάτων από εκεί? Ναι, μέσα στην πανδημία έγινε η μεταφορά του εκθετηρίου, γιατί δεν πήγαινε άλλο ουσιαστικά. Αλλά η όλη ιστορία είχε ξεκινήσει δυστυχώς από την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής. Οι δωρητές θεώρησαν ότι, πολύ απλά να το πω, ότι ο Δήμος δεν τους ήθελε. Και πολλές φορές είχα παρεμβεί και ο ίδιος, έτσι ώστε να αλλάξουν γνώμη. Δεν έδωσα τότε μεγάλη δημοσιότητα στο όλο ζήτημα, γιατί δεν θεωρώ ότι πρέπει για αυτά τα ζητήματα να γύρουμε, αν θέλετε, αντιπολιτευτική σκόνη. Δεν κάνεις αυτό να κάνουμε πολιτική ή αντιπολίτευση. Το κράτησα χαμηλά, προσπαθώντας και εγώ όσο μπορούσα να το επιλύσω. Η συμπεριφορά όμως του Δήμου παρέμεινε ίδια και δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο, κύριε Φυλακτέ, να κλείσει ένα εκθετήριο. Ό,τι και να είχε μέσα, είτε αρέσει σε κάποιον, είτε δεν αρέσει σε κάποιον, είναι κάτι το οποίο υπήρχε στον Δήμο Δοξάτου. Και αυτό έκλεισε. Όπως και τόσα άλλα. Δεν θα μπω μέσα να αναλύσω, αν θέλετε, ιδεολογικά. Όλοι καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω κάτι σε αυτό. Εγώ είμαι πάρα πολύ λυπημένος για αυτό το πράγμα. Φύγανε δηλαδή αυτά από εκεί τώρα. Φύγανε. Και λειτουργεί σαν χώρος της φιλαρμονικής τώρα. Σαν τι λειτουργεί εκείνος ο χώρος, στον Άγιο Αθανάσιο? Ναι, λειτουργεί ως χώρος φιλαρμονικής. Μάλιστα. Εσείς τώρα είχατε κάνει τα βήματα που θα έπρεπε όμως σαν δήμαρχος στην περίοδο εκείνη, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα και στη φιλαρμονική, να βρεθεί ένας ίσως πιο κατάλληλος χώρος για να μπει αυτό το μουσείο, για τον απλούστατο λόγο ότι τώρα θεωρώ ότι στο Δοξάτο, ας πούμε, στα Κύρια, θα ήταν πιο ενδεδειγμένος ο χώρος ο συγκεκριμένος. Υπάρχουν ίσως και μεγαλύτεροι χώροι, αυτό εννοώ, εντάξει, για να μπει ένα τέτοιο μουσείο. Για να είμαστε δίκαιοι ως προς την τοποθέτηση, σίγουρα θα έπρεπε να έχει γίνει για λόγους ιστορικούς, γιατί το Δοξάτο είχε συμμετοχή και μεγάλη μάλιστα στους μακεδονικούς αγώνες, θα έπρεπε να γίνει στο Δοξάτο. Στο Δοξάτο όμως δεν υπήρχε χώρος στον οποίο να γίνει, επαρκής χώρος.
Δεν είχε ούτε το Δοξάτο. Όχι. Στο Δοξάτο έχουμε το πνευματικό κέντρο του Δοξάτου, το οποίο όπως ξέρετε είναι πληρέστατο. Δεν θα μπορούσε να μεταφερθεί η έκθεση εκεί σε καμία περίπτωση. Και υπάρχει και το Δημαρχείο, το ιστορικό του Δοξάτου, όπου στον ισόγειο όροφο δημιουργήσαμε ένα ΚΕΠ και ο επάνω όροφος από μόνος του είναι ένα μουσείο. Διατηρούν ακόμα και τα έπιπλα στα οποία είχαν το Γραφείο Δημάρχου, το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι ακριβώς τα ίδια τα οποία υπήρχαν από την ίδρυση εκείνου του Δημορχείου, από το 1950, ξέρετε. Δεν ήταν εύκολο να γίνει στο Δοξάτο. Προκρίθηκε η λύση του Αγίου Αθανασίου, η οποία ουσιαστικά ήταν και η μοναδική λύση. Όταν προκρίθηκε αυτή η λύση, φυσικά δεν εγκαινίασα το εκθετήριο μέσα στις εκλογές, αν και τα εκθέματα τα είχα στο γραφείο μου 3 μήνες πριν τις εκλογές, γιατί δεν ήθελα να κάνω πολιτική και πάλι, εκλογική πολιτική, πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Να εκμεταλλευτώ δηλαδή αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά ανοίξατε το συγκεκριμένο χώρο 8 μέρες πριν αποχωρήσετε από το Δήμο, ως Δήμαρχος. Ακριβώς, 8 μέρες πριν από την αποχώρησή μου. Τότε έγιναν και τα εγκαίνια. Φυσικά όταν έγιναν τα εγκαίνια, πήραμε κάθε νόμιμη. Πριν γίνουν τα εγκαίνια, είχα αποστείλει έγγραφο στη Φιλαρμονική, γιατί να ξέρετε ότι το κτίριο του Αγίου Αθανασίου ανήκει στον Δήμο. Και είχα εκεί, σε συνεννόηση με τον δάσκαλο της Φιλαρμονικής, είχαμε προτείνει 3 συγκεκριμένους εναλλακτικούς τόπους εγκατάστασης Φιλαρμονικής. Εν συνεχεία είχε γίνει μετά τα εγκαίνια του Μουσείου η συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπή, όπου εκεί νομίμως αποδέχτηκε ο Δήμος Δοξάτου τη δωρεά. Η απόφαση αυτή δεν ακυρώθηκε ποτέ. Πέρασε έλεγχο νομιμότητας από την αποκεντρωμένη διοίκηση, κρίθηκε νόμιμη και ισχύει μέχρι και σήμερα. Βέβαια ισχύει, αλλά υπάρχει ένα κενό. Το κενό είναι ότι δυστυχώς το μουσείο δεν βρίσκεται εκεί. Οι σχέσεις τώρα εκεί πέρα στον Δήμο των παρατάξεων, της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τις υπόλοιπες παρατάξεις και με τη Δημοτική Αρχή, έχουν βελτιωθεί σε κάποιο βαθμό, κύριε Γαλακάκη? Σε ό,τι αφορά την δική μας την παράταξη. Συμβούλια γιατί... κάνετε πάντως εσείς? Συμβούλια κάνουμε μέσω email. Εντάξει. Δεν γίνονται τηλεδιασκέψεις στον Δήμο Δοξάτου. Μας στέλνονται τα θέματα με ένα email και ψηφίζουμε μέσω email. Δεν μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις προημερήσιας διάταξης. Δεν μπορούμε να θέσουμε δηλαδή θέματα. Δεν υπάρχει τεχνική δυνατότητα? Τεχνική δυνατότητα υπάρχει και ο Δήμος Δράμας την εφαρμόζει. Το γνωρίζω γιατί είμαι εκεί. Το εφαρμόζει εδώ και μήνες τις τηλεδιασκέψεις. Στον Δήμο Δοξάτου δεν θέλουν να κάνουν τηλεδιασκέψεις. Δεν ξέρω για ποιον λόγο. Μια απλή εφαρμογή είναι στο κινητό ή στον υπολογιστή. Το κινητό χρειάζεται, δηλαδή είναι το Zoom. Είναι μια εφαρμογή, την πατάς και μπαίνεις μέσα. Αλλά από εκεί και έπειτα, σε ό,τι αφορά η παράταξή μας, ήταν ξεκάθαρα από την αρχή. Εμείς κρίνουμε κατά περίπτωση. Δεν κρίνουμε προκαταβολικά. Δεν ανταλλάσσουμε την ψήφο μας, ούτε με αξιώματα, ούτε με καρέκλες. Εμείς ψηφίζουμε κατά συνείδηση και ένα θέμα. Υπάρχουν θέματα και θα δείτε τα τελευταία δημοτικά συμβούλια όπου η παράταξή μας ψήφισε σχεδόν όλα τα θέματα ομόφωνα. Ψήφισε, υπερψήφισε δηλαδή τις συζυγήσεις. Είναι απρόβλεπτος Δήμος, ο Δήμος του Δοξάτου, πρέπει να πούμε. Αναπτύσσονται φιλίες, λυκοφιλίες, σχέσεις. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Γίνονται πάντως έστω και με email τα δημοτικά συμβούλια. Τι γίνεται τώρα με εκείνο το σχολείο, εκείνο το περίφημο σχολείο, το χιλιοτραγουδισμένο στις εκλογές, που θέλατε εσείς να το γκρεμίσετε και να φτιάξετε ένα καινούριο? Επί 3-4 χρόνια ορισμένοι κύριοι φυλακτέ λέγανε ότι ο Δαλακάκης τρελάθηκε. Ότι έδιωξε τα παιδιά από ένα σχολείο το οποίο ήταν κατάλληλο. Και ότι ήθελε να χτίσει νέο σχολείο και είναι τρελός. Γιατί το σχολείο αυτό δεν έχει κανένα πρόβλημα. Προεκλογικά, πολλοί επίσης, κύριε Φυλακτέ, λέγανε, και αυτό ήταν και σημαία, ότι τώρα που θα φύγει ο Δαλακάκης, αν τον διώξουμε, το Σεπτέμβριο θα ανοίξει το σχολείο, το υφιστάμενο, και τα παιδιά θα μπουν μέσα. Βέβαια, την πραγματικότητα την ήξεραν όλοι. Η πραγματικότητα ήταν ότι το σχολείο είχε πρόβλημα. Και τώρα έρχεται νέα διοίκηση και το αναγνωρίζει. Το αναγνώρισε καταρχάς. Το Σεπτέμβριο, που δεν το άνοιξε. Γιατί όντως έχει πρόβλημα και όντως είναι επικίνδυνο για τα παιδιά. Σε μια δεύτερη φάση, επίσης, δέχτηκε, και αυτό έγινε πριν από λίγες ημέρες, σε μια σύσκεψη αποκαλύφθηκε αυτό στο Δημαρχείο, στο Καλαμπάκι, ότι τελικά η νέα διοίκηση αποφασίζει και εκείνη ότι πρέπει να γίνει νέο σχολείο. Και όχι να γίνει ένα βαφισματάκι, μια μικρή συντήρηση και να μπουν τα παιδιά μέσα. Ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει νέο σχολείο. Αυτά τα οποία λέγαμε εμείς επί 4 χρόνια έρχονται τώρα πλέον η νέα διοίκηση και τα υιοθετεί πλήρως. Αυτό αποτελεί την απόλυτη διοίκηση. Για πέστε μου τώρα, γιατί προηγουμένως είχαμε εδώ τον κύριο Στεφανίδη
Και αναφερθήκαμε και σε αυτά τα γεγονότα της απλοποίησης, της όσο το δυνατόν μικρότερης γραφειοκρατίας, αυτά που είπατε κι εσείς. Για πέστε μου τώρα εδώ. Ακούμε 4 χρόνια για ένα σχολείο στο, στο Καλαμπάκι. Ακούμε πάνω από 5 χρόνια, 6-7, από τον συνάδελφό σας αυτοδιοικητικό, τον πρώην δήμαρχο του κάτω Νευροκοπίου, τον Βασίλη τον Γιαννόπουλο. Ακούμε για εκείνο το περίφημο σχολείο στο Νευροκόπι. Ναι. Το οποίο και εκεί υπήρχαν 2 απόψεις, να γίνει καινούριο, να γίνει το υφιστάμενο. Η ουσία ποια είναι? 8 χρόνια σχεδόν στο Νευροκόπι και άλλα 5 εδώ, ακούμε για ένα σχολείο και σχολείο δεν βλέπουμε. Έτσι είναι. Και τι ξέρετε, γίνεται, δηλαδή πόσο θα κάνει, πόσες γενιές θα περάσουν? Θα σας πω και ποια είναι η διαφορά, η μεγάλη. Σε ό,τι αφορά το γυμνάσιο Λύκειο Καλαμπακίου, η δική μου δίκη ήταν ξεκάθαρη. Επί 4 χρόνια κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε για να μπορέσουμε καταρχάς να πείσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όταν όμως έχεις μια ενωμένη αντιπολίτευση τότε, η οποία έβγαινε σε όλα τα καφενεία και σε όλα τα σπίτια του Καλαμπακίου και έλεγε ότι ο Δήμαρχος τρελάθηκε και τι πάει να κάνει. Και αυτό το έκανε εις βάρος των παιδιών. Έκανε πολιτική εις βάρος των μαθητών. Και πέρασε μέσα σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του Καλαμπακίου ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο σχολείο. Και ερχόταν η ώρα να λάβουμε αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί είχαμε μπλοκάρισμα γιατί πολύ απλά δεν είχαμε πλειοψηφία. Έγινε αυτό το οποίο έγινε. Έρχονται τώρα και έρχονται στα λόγια μας. Δεν θα απολογηθώ εγώ για τις δικές τους πράξεις. Ας πάνε οι ίδιοι να κοιτάξουν τους δημότες τους στο Καλαμπάκι στα μάτια. Δεν ήταν δηλαδή θέμα γραφειοκρατίας, λέτε, από την κεντρική κυβέρνηση εδώ. Εδώ ήταν θέμα το ότι ή δεν γινόταν δημοτικά συμβούλια ή γινόταν και άλλαζαν αποφάσεις κλπ. Και περνούσε ο καιρός. Και εδώ να πούμε και την μεγάλη διαφορά. Η μεγάλη διαφορά λοιπόν που υπάρχει σήμερα ποια είναι? Θα μπορούσα εγώ να βγαίνω και να παίρνω τα πρακτικά των δημοτικών συμβουλίων και να πάω και να πω όχι νέο γυμνάσιο Λύκειο στο Καλαμπάκι. Βάψιμο. Γιατί το είπατε εσείς. Δεν θα το κάνω αυτό. Ποτέ δεν θα το κάνω αυτό. Δεν θα κάνω την αντιπολίτευση την οποία μας κάνανε, κύριε Φυλακτέ. Γιατί άλλο είναι το να διοικείς έναν τόπο και όταν διοικείς είσαι υπηρέτης και άλλο να υπηρετείς τον εαυτό σου και τους σκοπούς σου. Και να θες να βλάψεις τον πολιτικό σου αντίπαλο αδιαφορώντας για τους συνδημότες σου και κυρίως τα παιδιά. Τέτοια αντιπολίτευση δεν θα κάνουμε ποτέ. Το είχατε δεσμευτεί κιόλας αυτό, πρέπει να πούμε, από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι εγώ δεν θα... Να σας αποκαλύψω και για τη σύσκεψη η οποία έγινε. Στη σύσκεψη η οποία έγινε στο Δημαρχείο παρουσία της τεχνικής υπηρεσίας, μου έκαναν εντύπωση 2 πράγματα. Ο Πάρης ο Παπαδόπουλος, υποψήφιος δήμαρχος, μέλος της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης επί διοίκησεώς μου, είχε την άποψη την οποία εξέφραζε η Ηνωμένη Αντιπολίτευση. Αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκε αυτός και βρίσκονται και άλλοι, οι οποίοι είναι εκτός Δημοτικού Συμβουλίου πλέον. Και είναι υπέρ της συντήρησης. Το να αναγνωρίσεις ότι έκανες λάθος, χωρίς να αναγνωρίσεις το σκοπό για τον οποίο επίτηδες έκανες το λάθος, δεν είναι κακό, ξέρετε. Όπως επίσης ο πρόεδρος της Φτελιάς, ο οποίος επί διοίκησεώς μου ήταν απλός πολίτης, δεν ήταν πρόεδρος, ρώτησε την τεχνική υπηρεσία, μα πώς αλλάξατε εσείς άποψη τώρα? Και τελικά μας συμφέρει να μην κάνουμε συντήρηση, αλλά να πρέπει να χτίσουμε σχολείο. Όταν τα έλεγε αυτά ο Δαλακάκης, τι άλλαξε ακριβώς? Εσείς πώς αλλάξατε άποψη? Άρα, κύριε Φυλακτέ, εδώ έχουμε να κάνουμε μια τραγωδία. Και η τραγωδία είναι ότι η τραγωδία γίνεται όταν ο πολιτικός βάζει τον εαυτό του πάνω από τον πολίτη. Και έχουμε μια τραγωδία η οποία δεν είναι για να κάνει ο πολιτικός καλό στον εαυτό του, αλλά για να κάνει κακό στον αντίπαλό του. Και όταν κάνει κακό στον αντίπαλό του, κάνει κακό στον τόπο του. Ας γυρίσουν σήμερα οι κύριοι αυτοί στο Καλαμπάκι. Και ας κοιτάξουν τους συνδημότες τους. Και ας πούνε για ποιον λόγο επί 4 χρόνια τους πόντιζαν με δηλητήριο. Γιατί πλέον είναι ξεκάθαρο. Το κάναν αυτό για να μπορέσουν να βλάψουν εμένα προσωπικά και τους συνεργάτες μου. Τον Τάσο τον Ζουμπούλογλου, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Χρήστο τον Ιωάννου, τον αντιδήμαρχό μου, οι οποίοι τρέξαμε για αυτό το πράγμα και τρέξαμε πάρα πολύ. Μέχρι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε παρέμβαση, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Για αυτό το ζήτημα, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Και στον Περιφερειάρχη και σε 2 υπουργεία. Θέμα είναι τώρα, εσείς μου λέτε τώρα ότι αυτό το σχολείο, το περίφημο σχολείο του Καλαμπακίου, το γυμνάσιο Λύκειο,
Αυτό λέτε ότι πλέον ομονοήσαμε, από όσο καταλαβαίνω, η παράταξη του Δημάρχου, η παράταξη της κυρίας Παπαζότου και η δική σας παράταξη στηρίζουν τη δημιουργία νέου σχολείου. Καλά τα λέω? Σαφέστατα και θα γίνει. Ναι. Θα γίνει, πώς θα γίνει τώρα? Δηλαδή τώρα. Η χρηματοδότηση αυτή είναι φόρου ζωής, δηλαδή τι είναι? Τα πράγματα είναι απλά. Να σας πω καταρχάς τι χρειάζεται για να γίνει ένα σχολείο. Για να κάνεις ένα σχολείο, είτε το συντηρήσεις είτε χτίσεις καινούριο, χρειάζεσαι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να έχεις μελέτες και το δεύτερο είναι να έχεις χρήματα. Το 2017, και αυτό ευτυχώς είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, που έκανε παρέμβαση ο Περιφερειάρχης κ. Μέτιος. Είχαμε κατεβεί μαζί με τον κύριο Ζουμπούλουγλου και τον κύριο Ιωάννη στο Προεδρικό Μέγαρο. Γιατί είχα αναπτύξει μια καλή προσωπική σχέση με τον Προκόπη τον Παυλόπουλο. Και εκεί ζήτησα τη διαμεσολάβησή του. Γιατί το μεγαλύτερο άγχος το οποίο είχα, κύριε Φυλακτέ, ήταν ότι είτε πηγαίναμε σε συντήρηση, είτε πηγαίναμε σε νέο σχολείο, το νούμερο ένα που χρειαζόμασταν ήταν τα χρήματα. Και τα χρήματα τα οποία έχει η περιφέρεια στο ΕΣΠΑ είναι συγκεκριμένα. Για όλη την περιφέρεια ήταν 33 εκατομμύρια ευρώ και ήδη είχαν απορροφηθεί τότε τα 13. Τότε λοιπόν, προς τιμήν του Προκόπη, ο Παυλόπουλος σήκωσε το τηλέφωνο, πήρε απευθείας τον Χρήστο το Μέτιο μπροστά μας και του ζήτησε να μην ξανανοίξει πρόσκληση για σχολεία σε όλη την περιφέρεια μέχρι να φέρει το καλαμπάκι την πρότασή του. Ο Περιφερειάρχης προς τιμήν του το έκανε αυτό και το τηρεί μέχρι και σήμερα. Δεν άνοιξε δύο χρόνια πρόσκληση για σχολεία. Και ας του φώναζαν όλοι οι υπόλοιποι δημαρχοί. Και δίκιο έχουν τώρα. Δηλαδή, μέχρι να ξυπνήσει ο Δήμος Δοξάτου, θα μένει κοιμισμένη όλη η περιφέρεια. Έχει και κάποιο δίκιο ο Δήμαρχος Χ να διαφωνεί. Σε αυτό οφείλουμε να πούμε ένα ευχαριστώ. Εγώ πρέπει να το πω αυτό δεύτερη φορά. Πρώτον, στον Προκόπη τον Παυλόπουλο. Παρά το γεγονός ότι δεν εκτίμησα τη στάση του στο σκοπιανό ζήτημα και το γνωρίζει. Σε αυτό πρέπει να πω ότι είμαι υποχρεωμένος σε αυτόν. Και ο Δήμος μου, αλλά και στον Χρήστο το Μέτιο. Το δεύτερο σκέλος το οποίο χρειαζόμασταν ήταν μελέτες. Μια μας λέγανε καινούργιο σχολείο, μια μας λέγανε συντήρηση. Και έπρεπε η υπηρεσία να δει τι θα κάνει. Κάναμε πλήρη μελέτη για συντήρηση, όχι μόνο του κτηρίου, αλλά και όλου του αύλιου χώρου. Για να διαμορφώσουμε και τον αύλιο χώρο, ο οποίος είναι άθλιος, ούτως ή άλλως. Και από εκεί και έπειτα, σε συνεργασία με τον ΟΣΚ, εξασφαλίσαμε μελέτη για να κάνουν έτοιμη μελέτη από ένα σχολείο το οποίο υπάρχει στο νομό, αν θέλετε, Θεσσαλονίκης, για να κάνουμε ακριβώς το ίδιο στο Καλαμπάκι. Η διοίκηση, όπως είχα πει το Σεπτέμβριο πάλι σε εσάς, αυτή τη στιγμή έχει τη χρηματοδότηση, την οποία εξασφαλίσαμε, έχει επίσης και δύο μελέτες και διαλέγει το δρόμο. Και ορθά διάλεξε το σωστό δρόμο. Γιατί ο σωστός δρόμος δεν είναι η συντήρηση. Πόσα χρόνια θα χρειαστεί για να τελειώσει αυτός ο δρόμος όμως? Δεν εννοώ κανένα δρόμο τώρα. Ενώ για να δούμε το σχολείο. Κοιτάξτε, από το Δημοτικό Συμβούλιο, όταν θα έρθει το θέμα, γιατί ο Δήμαρχος, ο Θέμης Ζεκερίδης, μας είπε ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης. Υπάρχει ευρύτατη πλειοψηφία για να περάσει το θέμα. Δεν θα πούμε εμείς όχι. Εμείς θα πούμε ναι. Και το λέμε φωναχτά. Από τη στιγμή που θα υποβληθεί η πρόταση προς την περιφέρεια, μπορεί να έχουμε πράξη ένταξης μέχρι το τέλος του έτους. Οι διαδικασίες δημοπρασίας μπορούν να κρατήσουν 4 μήνες, 5 μήνες, οπότε θεωρώ ότι μέσα στο 2021, ενδεχομένως και τέτοια εποχή του χρόνου, αν όλα πάνε καλά, ότι αυτή η διαδικασία θα μπορέσει να αρχίσει να χτίζεται. Θα μπορέσουμε να δούμε επιτέλους να μπαίνουν μέσα μπουλντόζες και να κάνουν αυτό το έργο το οποίο έπρεπε να έχει γίνει. Εάν δεν είχαν αυτή την στάση τόσα χρόνια, τα παιδιά θα ήταν ήδη μέσα, κύριε Φλάκτα. Ναι, το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα. Το σχολείο αυτό είναι πάνω από 40 ετών, από όσο θυμάμαι. Γιατί το θυμάμαι εγώ, επειδή είμαι μεγαλύτερος κατά πολύ από τον Δημήτρη τον Δαλακάκη, θυμάμαι όταν έγιναν τα εγγένεια αυτού του σχολείου. Ναι. Γιατί είχα ιδιαίτερες σχέσεις με την περιοχή Καλαμπακίου και θυμάμαι ότι ήμουνα μικρό παιδί όταν έγιναν τα εγγένεια και φυσικά περάσαν τα χρόνια. Ένα εξαιρετικό σχολείο, πρέπει να πούμε. Και να πω κάτι στα νιάτα του, απλά τώρα είναι ακατάλληλο σύμφωνα με τους ειδικούς. Να πούμε για αυτό το σχολείο. Για να μιλάμε για τους ειδικούς. Βέβαια. Δηλαδή για τα σχολεία πρέπει να αποφασίσουν οι ειδικοί, οι μηχανικοί. Όπως για το αν υπάρχει ή όχι κορονοϊός, πρέπει να αποφασίσουν οι ειδικοί πάλι που είναι οι γιατροί. Εκεί είχαμε συντάξει, είχαμε κάνει 4 μελέτες. Ολοκληρώσαμε ακόμα και τη μελέτη της Αττικής επάρκειας. Αυτά τα είχαμε έτοιμα.
Τέθηκαν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου φυσικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο έπαιρνε αναβολές. Φυσικά τα παιδιά τώρα, τα παιδιά εκείνης της περιοχής δεν τα νοιάζει αν υπήρχαν μελέτες ή οτιδήποτε άλλο. Βλέπουν σχολείο, ακούνε και σχολείο δεν βλέπουν. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να πω, εσείς λέτε θα μπει σε μια διαδικασία όσο το δυνατόν πιο γρήγορη το συγκεκριμένο θέμα. Καθημερινότητα τώρα, θέματα γιατί σε όλους τους Δήμους, τα βλέπετε και στη Δράμα, οι πολίτες επειδή ξέρουν ότι δεν θα γίνει κάτι πολύ μεγάλο και βαρύγδουπο, λένε τουλάχιστον τα βασικά, τα αυτονόητα να γίνονται. Δηλαδή καθαριότητα κλπ. Πώς πάτε σε αυτούς τους τομείς? Εντάξει, καταρχάς διαφωνώ. Στον Δήμο Δοξάτου θα γίνουν βαρύγδουπα πράγματα. Και δεν ξέρω για ποιον λόγο έχουν καθυστερήσει, αλλά βλέπω σιγά σιγά να βγαίνουν οι όροι δημοπράτησης. Όλα αυτά τα έργα των 40 εκατομμύρια ευρώ τα οποία αφήσαμε και τα οποία αμφισβήτησαν κάποιοι, τώρα είναι στη διαδικασία δημοπράτησης. Τα περισσότερα. Ο βιολογικός δημοπρατήθηκε. Τελείωσε. Τελείωσε η χαρτούρα. Πλέον μπαίνουμε στην κατασκευή. Ένα έργο 11 εκατομμύρια ευρώ. Πάλι αρχίσατε όμως, κύριε Δαρακάκη. Κοιτάξτε. Εδώ υπάρχει αργοπορία. Δηλαδή τώρα χάθηκαν πάλι χρόνια. Εγώ συμφωνώ ότι υπάρχει αργοπορία. Η αργοπορία υπάρχει από το Σεπτέμβριο και μετά. Εμείς το αφήσαμε έτοιμο, δημοπρατημένο. Όπως αφήσαμε έτοιμο το δρόμο για τα που θα ενώσει Κύρια Δοξάτο. Δεν δημοπρατήθηκε ακόμα. Τώρα το πήγαμε με Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά από 9 μήνες. Όπως και το σταθμό μεταμόρφωσης μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Και για να μην πω και όλα τα υπόλοιπα έργα, γιατί είναι κάποια εκατομμύρια ευρώ και θα πρέπει να μιλάω 10 λεπτά. Αυτά τώρα τα βλέπετε μέσα στην τετραετία να ολοκληρώνονται? Αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεκινήσουν φέτος. Όλα τους. Να ξεκινήσουν. Βέβαια. Και βλέπετε να τελειώνουν μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα. Γιατί στην Ελλάδα βλέπουμε ότι πολλά ξεκινάνε και λίγα τελειώνουν. Κοιτάξτε, εμείς τώρα όταν μιλάμε για αυτά τα έργα, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι πολύ ακόμα μεγάλα. Ακόμα για το βιολογικό, ξεκινήσατε ταυτόχρονα με την Προσοτσάνη, το θυμάστε, με το βιολογικό. Όχι, η Προσοτσάνη τον είχε ήδη δημοπρατήσει. Τον είχε δημοπρατήσει, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Εμείς δεν είχαμε ούτε μελέτη, κύριε Φλάκη. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί πάντως. Σωστά, δεν ξέρω τι. Γι' αυτό σας λέω, τα χρόνια περνάνε γρήγορα. Μπορεί κάποιος να δει και να πει θα κάνει 43 χιλιόμετρα δικτύο αποχέτευση, θα τελειώσει τόσο γρήγορα? Να δει κανείς ότι θα αλλάξει όλο το δίκτυο Αμιάντου που συνδέει όλα τα χωριά του Καλαμπακίου με την αγορά? Έργο το οποίο ευτυχώς το τρέξαμε μετά από 9 μήνες καθυστέρηση και δεν είναι προς δημοπράτηση. Ή το ίδιο για τα Κύρια. Ναι, θα γίνουν. Ο χρόνος περαίωσής τους είναι υπό φυσιολογικές συνθήκες ένα μισή μήνα. Όταν όμως βλέπω εργάκια των 100.000 τα οποία τα αφήσαμε έτοιμα, όπως είναι η πλατεία του Αγίου Αθανασίου το Σεπτέμβριο, και ακόμα δεν έχουν τελειώσει και δίνουμε τέταρτη παράταση, ή όπως βλέπω την είσοδο που έχετε κάνει και ρεπορτάζ του Δοξάτου, η οποία επίσης ακόμα δεν έχει τελειώσει, αντιλαμβάνομαι ότι καλό θα είναι να τρέξουν. Εκείνο το έργο πάντως δεν ξέρω ποιοι έχουν ευθύνη. Πρέπει κάτι να γίνει. Έχουμε να πάμε και καιρό λόγω του κορονοϊού στο Δοξάτο. Ναι. Αλλά ήταν απίστευτη κατάσταση. Θα πρέπει λίγο να τρέξει λίγο πιο γρήγορα. Αλλά είναι τυχερή η διοίκηση, γιατί εμείς είμαστε εκεί για να βοηθάμε. Δηλαδή λέτε τώρα επίσης ότι έργα, τώρα θα μαλώνετε ποιανού είναι τα έργα που γίνονται στην περιοχή, όχι πιστεύω. Ο κόσμος ξέρει ποιον είναι. Δεν χρειάζεται να πω εγώ ποιον είναι. Σας βλέπω πάντως δυναμικό και ουσιαστικά λέτε ότι συνεχίζω στον χώρο της αυτοδιοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ξεκάθαρα. Και βάζετε πλώρη για την επόμενη φορά. Ναι. Εδώ είναι και δεδομένο πότε θα γίνουν οι εκλογές, δεν είναι βουλευτικές εδώ. Ναι, το 2023 είναι προς το φθινόπωρο. Θα είμαστε εκεί. Θα είστε παρόν. Η παράταξή σας τώρα, πώς λειτουργεί, αν έχετε επαφή με όλους αυτούς οι οποίοι πολιτεύτηκαν μαζί σας, κύριε Δαλακάκη? Κοιτάξτε, η παράταξη καταρχάς πρέπει να πω ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερός, γιατί τα παιδιά που κατέβηκαν μαζί μου αυτή τη φορά, το 2019, ήταν όλοι ένας και ένας. Είναι άτομα τα οποία μου στάθηκαν απίστευτα, σε μένα προσωπικά, πριν τις εκλογές, αλλά και μετά τις εκλογές, και είναι άνθρωποι τους οποίους αγαπώ. Σίγουρα με κάποιους από αυτούς λόγω κορονοϊού δεν μπόρεσα να βρεθώ. Ό,τι μπορούσαμε και κάναμε ήταν μέσω του διαδικτύου, του Messenger κτλ. Ελπίζω τώρα που έχουν ανοίξει και τα μαγαζιά και θα χαλαρώσουν λίγο και τα στοιχεία να βρισκόμαστε. Γιατί είναι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε δουλέψει μαζί, αλλά δεν είναι μόνο ότι έχουμε δουλέψει μαζί, ήταν απλώς υποψήφιοι σε μια εκλογική διαδικασία και μια αναμέτρηση. Είναι στους οποίους έχω δώσει την καρδιά μου και μου έχουν δώσει και τη δική τους. Άλλα έργα τώρα, άλλες παρεμβάσεις που θεωρείτε ότι είναι καταλυτικές για την περιοχή? Ας πούμε, εσείς είχατε κάνει έναν αγώνα για τα περίφημα νερά που έπαιρνε ο Δήμος Καβάλας και είχατε πει ότι σταμάτησε για κάποιες εργασίες ή οτιδήποτε άλλο που γινόταν σε
και από τον ΤΑΠ και λοιπά για τα νερά της περιοχής. Αυτά τα θέματα τώρα σε τι στάδιο βρίσκονται, αν θα τα προωθήσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, και πιστεύω ότι όταν λειτουργεί με κανονικότητα μπορούν να γίνουν αυτά. Δηλαδή δεν μπορείτε να μιλάτε με email για τέτοια θέματα. Αρκεί και τι γίνεται και με αυτά τα ζητήματα. Αρκεί να μην μας πιάσουν στον ύπνο, κύριε Φυλακτέ. Γιατί ξεκίνησαν ήδη από τον Ιανουάριο και ο Δήμος Καβάλας έδωσε εντολή σε δικηγόρους να κάνει έρευνα σε υποθηκοφυλακία της Τουρκίας, προκειμένου να βρει τουρκικούς οθωμανικούς τίτλους για τις πηγές. Η αντίδραση εκεί που είχε όταν ερωτήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τι ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος, ήταν, νομίζω θα το δούμε ή κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο ενεργητικοί. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τέτοια πράγματα και να έρθουμε πρώτα τελεσμένων. Θα έχουμε πρόβλημα. Τα μεγαλύτερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Δήμος, πέρα από τα ζητήματα της εκτέλεσης, της έγκαιρης και γρήγορης εκτέλεσης των έργων και προετοιμασίας νέων μελετών, γιατί πρέπει να γίνουν και καινούργια έργα. Δεν είναι μόνο αυτά τα οποία υπάρχουν και θα γίνουν, πρέπει να η διοίκηση, ο Δήμος, να προχωρήσει. Είναι φυσικά και ζητήματα καθημερινότητας. Η καθημερινότητα είναι το πιο δύσκολο πράγμα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει μια διοίκηση. Όταν δεν έχεις προσωπικό, δεν είχα προσωπικό κι εγώ, όταν δεν έχεις προσωπικό, όταν δεν έχεις μηχανήματα, ευτυχώς εφοδιάσαμε τη νέα διοίκηση με αρκετά νέα μηχανήματα μέσω του Φιλόδημος. Και όταν λέτε προσωπικό, να πούμε τον κόσμο κιόλας, γιατί πολλοί κόσμος λέει εκατοντάδες εργαζόμενοι σε δήμους κλπ. Οι δήμαρχοι και οι υποψήφοι και οι πρώην δήμαρχοι κλπ. Όταν λένε προσωπικό, κυρίως εννοούν επιστημονικό προσωπικό, εννοούν τεχνίτες, εννοούν ανθρώπους οι οποίοι έχουν να κάνουν με εργάτες οι οποίοι παράγουν αποτέλεσμα, και φυσικά αναφέρονται και σε αυτούς που είναι χειριστές μηχανημάτων και αυτές οι ειδικότητες, οδηγοί επίσης. Δεν αναφέρονται δηλαδή σε προσωπικό γενικών καθηκόντων ή... Κυρίως για την καθαριότητα και το πράσινο. Εκεί είναι το μεγάλο το βάρος που πρέπει να δείξει κάποιος. Βλέπω, ας πούμε, τα νέα τα παιδιά, τους νέους αντιδημάρχους, οι οποίοι έχουν μπει μέσα. Αναφέρομαι στον Σάκη του Μπερμπερίδη και στον Ιπποκράτη του Χατζηπροδρόμου, αλλά και τον Γιάννη του Καγγελίδη. Αντιλαμβάνομαι ότι κάνουν φιλότιμες προσπάθειες. Ξέρω ότι δεν έχουν τα χέρια τα οποία θα ήθελαν να έχουν, ενώ στο αριθμό. Κάνουν φιλότιμες προσπάθειες όμως. Αλλά ξέρετε, το να μην έχεις άτομα είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο. Και με τα μεγαλόπνο, ας πούμε, αυτόν τον δρόμο Δράμας Καβάλας, τον βλέπετε εσείς, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά έντονα τον Δήμο του Δοξάτου. Τον βλέπετε να δρομολογείτε κάτι? Κοιτάξτε, καταρχάς αφορά σε όλο τον νομό, δεν αφορά μόνο στον Δήμο του Δοξάτου. Είναι ευτυχές το γεγονός ότι ο Δράμα Καβάλα προχωράει, με τους ρυθμούς στους οποίους προχωράει, αλλά προχωράει. Από την άλλη την πλευρά υπήρξε η δέσμευση από χίλιου πρωθυπουργού για 18 μήνες. Είναι κάτι το οποίο είναι θετικό. Περιμένουμε να γίνει πράξη. Και όταν θα γίνει πράξη, θα είναι κάτι πραγματικά θετικό για τον Δήμο. Να το δούμε. Να το δούμε και αυτό. Άλλωστε, και με τις φυλακές είδατε. Περάσαν 20 χρόνια, κάποια ώρα θα λειτουργήσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. 20-21. Τι έγινε με εκείνο εκεί το καταφύγιο ζώων, το οποίο ετοιμαζόταν διαδημοτικό, να ενωθούν όλοι οι Δήμοι και να πάμε στην Αγία Παρασκευή και από την Αγία Παρασκευή να κάνουμε και ένα στη Δράμα και ένα στο Δοξάτο. Καταρχάς, και να έχει και ο Δήμος Παρανεστίου και ένα ο Δήμος Παρανεστίου, αλλά να φέρνει και κάποια σκυλιά σε αυτό το... Αυτό κατάλαβα εγώ. Από όσα κατάλαβα. Κοιτάξτε, και πάλι καταλαβαίνουν τη διοίκηση. Όταν είναι κάποιος φρέσκος και δεν έχει καλούς συμβούλους, συμβουλάτορες, όχι, δεν μιλάω για ειδικούς συμβούλους, πέφτει σε παγίδες. Είχαμε πει σε Δημοτικό Συμβούλιο προς το Θέμη του Ζωκερίδη ότι η λύση την οποία κάνει για Δημοτικό Σύμβουλο καταρχάς είναι παράνομη και δεν θα προχωρήσει. Ότι έπρεπε να πάει σε προγραμματικές. Αυτό έγινε αντιληπτό μετά από 2 μήνες. Αλλά έγινε αντιληπτό. Στο τέλος, αυτό το οποίο βγήκε να εννοηθεί, και εδώ πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, είναι ότι τελικά για όλα έφταιγε ο Δήμος Προσοτσάνης. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Σε αυτήν την καρέκλα βρισκόταν ο κύριος Χαρακίδης και μιλούσατε μαζί και έκανε μια τηλεφωνική παρέμβαση ο Δήμαρχος Προσοτσάνης και ανέφερε το θέμα των 500 ευρώ για το μελετητή. Αυτά τα λεφτά πόσα τα έδιναν, αφού δεν υπήρχε ανάθεση? Ποιος είναι ο μελετητής? Ναι, υπήρχαν τεχνικά ζητήματα, λέτε. Ήταν έξυπνη κίνηση να γίνει ένα διαδημοτικό, όσο είναι ρεαλιστικό.
αλλά ήθελε μια, είχε πολλά προαπαιτούμενα για να φτάσουμε στο, στη συγκεκριμένη διαδικασία, και είναι και δύσκολη διαδικασία γιατί μιλάμε για τετράποδα, έτσι. Καταρχάς ήθελε διαβούλευση με τους επαϊόντες. Και επαϊόντες είναι εθελοντές. Και εθελοντές είναι φιλοζωικές. Όλο το νόμο. Και με τους κτηνίατρους. Αυτό δεν έγινε. Εάν είχε γίνει, θα είχαν υποδεχθεί πολύ καλύτερες λύσεις. Και τελικά το όλο σκηνικό είναι βάγισε. Είμαι αισιόδοξος όμως ότι στο μέλλον δεν θα επαναληφθούν τα ίδια λάθη. Καλή συνέχεια, Καλαμπάκι πάτε. Βρήκατε τον τρόπο τώρα. Δικαστικά τώρα μπορείτε να πηγαίνετε και πιο άνετα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Δαλακάκη. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Πάμε και στην τελευταία ενότητα, κυρίες και κύριοι, της σημερινής εκπομπής. Εδώ με τις παρεμβάσεις από το ΣΤΑΡ Βορείου Ελλάδος. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Γιώργο Σαλπιστή. Είναι ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Δράμας της ΑΔΕΔΗ. Είναι μαθηματικός, εκπαιδευτικός και πρόεδρος των δημοσίων υπαλλήλων ουσιαστικά του Νομού Δράμας. Τι κάνετε, κύριε Σαλπιστή? Καλησπέρα, κύριε Φυλακτέ. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Επιστροφή στην κανονικότητα, καταρχάς για την εκπαίδευση, πρέπει να πούμε. Ανακοινώθηκε. Εδώ και δύο εβδομάδες έχουμε επιστρέψει στα γυμνάσια και στα λύκεια και ανακοινώθηκε και τα δημοτικά επιστρέφουν από 1 Ιουνίου. Νομίζω ότι είναι θετικό, είναι κομμάτι της κανονικότητας. Τα παιδιά πρέπει να επιστρέψουν στο σχολείο. Το θέμα είναι ότι έχουμε την αίσθηση ότι τουλάχιστον σε πρώτη φάση στα λύκεια και στα γυμνάσια δεν επέστρεψαν με τους όρους που θέλαμε, δηλαδή με την έννοια να είναι ασφαλής 100% η επιστροφή τους. Τι εννοείτε τώρα με αυτό? Εννοούμε ότι δεν είχε γίνει η κατάλληλη προεργασία και ούτε για τους εκπαιδευτικούς ούτε για τους μαθητές. Νιώσαμε τουλάχιστον στην αρχή λίγο σαν πειραματόζωα. Υπήρχε το γνωστό θέμα πόσα παιδιά θα είναι μέσα στην τάξη και τι απόσταση θα έχουν, που υπήρχαν διάφορες παλινοδίες από την πλευρά της κυβέρνησης. Τέλος πάντων, όλα έχουν μπει σε μια σειρά. Μπορώ να σας πω σήμερα, στο σχολείο στο οποίο βρίσκομαι, είχα την πρώτη ώρα ένα μαθητή μέσα στην τάξη και τη δεύτερη ώρα είχα δύο μαθητές μέσα στην τάξη. Δεν γνωρίζω αν αυτό το πράγμα λέγεται επιστροφή στην κανονικότητα. Εμείς θεωρούμε πάντως ότι παίξαμε και θα παίξουμε το ρόλο του πειραματόζου για να βρεθούν πρωτόκολλα, ούτως ώστε αν το Σεπτέμβριο επιδεινωθεί η κατάσταση, να μπούμε σε αυτά τα πρωτόκολλα. Μάλιστα. Εσείς λέτε δηλαδή τώρα ότι από τη μία άνοιξαν, όπως άνοιξαν, δεν μιλάμε για τη συμμετοχή. Είναι η συμμετοχή επίσης πολύ σημαντικό πράγμα. Δεν, μα δεν υπάρχει Σαλπιστή, συμμετοχή. Γιατί ουσιαστικά τώρα άνοιξαν και είναι ημίκλειστα. Κοιτάξτε, από όσο άνοιξαν τα σχολεία θεωρητικά. Τα παιδιά δεν έχουν επιστρέψει στα σχολεία. Εμείς είχαμε επισημάνει στην Υπουργό ότι όσον αφορά τους μαθητές της τρίτης λυκείου, για τους οποίους άνοιξε το σχολείο την πρώτη εβδομάδα, είναι γνωστό, δεν είναι ψέμα, ότι όλοι αυτοί οι μαθητές κάθε χρόνο κρατάνε απουσίες για το τέλος της χρονιάς. Από τα δικά μας τα χρόνια. Από τα δικά μας τα χρόνια ακόμα. Κρατάνε απουσίες στο τέλος της χρονιάς για να καθίσουν να διαβάσουν και να προετοιμαστούν καλύτερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Όταν τα σχολεία λοιπόν έχουν κλείσει από τις 8 Μαρτίου, είναι προφανές ότι όλα αυτά τα παιδιά έχουν ένα σωρό απουσίες διαθέσιμες να κάνουν και δεν είχαν σκοπό να επιστρέψουν με τίποτα. Το ξέραμε αυτό. Φαντάζομαι το ήξερε και η Υπουργός. Ωστόσο, όμως, στα πλαίσια αυτό που είπατε στην αρχή της κανονικότητας, ανοίξαν τα σχολεία. Πιστεύω ότι γι' αυτό υπήρχε και μια τσαπατσουλιά στην αρχή, γιατί στην πραγματικότητα δεν περιμένανε να έρθει ο κόσμος. Μετά, να σας πω το άλλο, το οποίο για μένα είναι πολύ θλιβερό, ότι δώσανε το δικαίωμα στους γονείς με μια απλή δήλωση να απέχουν τα παιδιά τους από το σχολείο. Δηλαδή, οποιοδήποτε κηδεμόνας μπορεί να κάνει μια απλή δήλωση υπεύθυνη που να λέει ότι εγώ έχω άτομο που χρειάζεται, ευπαθές άτομο στην οικογένεια, επομένως δεν θέλω να στείλω το παιδί μου στο σχολείο χωρίς καμία απουσία. Ουσιαστικά λέτε είναι αντικίνητρο ακόμη και για την ομαλή λειτουργία των σχολείων, όταν με μια απλή αίτηση, ακόμη και χωρίς αίτηση, μπορεί κάποιος να απουσιάζει από το σχολείο. Στην δηλαδή πραγματικότητα αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ότι τα παιδιά δεν έρχονται στο σχολείο, διότι κατά πολύ μεγάλη πλειοψηφία οι γονείς τους έχουν κάνει υπεύθυνη δήλωση, είτε ανήκουν είτε δεν ανήκουν στην ευπαθή ομάδα, που αν ανήκουν το σέβομαι και δεν το συζητάμε,
Αλλά γνωρίζουμε ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία των παιδιών δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, γιατί αν ανήκαν σε αυτή την κατηγορία δεν θα τα βλέπαμε ούτε στην Αγία Βαρβάνα να συνοστίζονται τα βράδια, ούτε τώρα που ανοίξαν οι καφετέρειες να είναι στις καφετέρειες, ούτε να πηγαίνουν το απόγευμα περιπάτους ή για μπάσκετ ή στους διάφορους χώρους αναψυχής. Θα ήταν πραγματικά κλειστά στα σπίτια. Τα σχολεία δεν έχουν κόσμο πάντως αυτή τη στιγμή. Τώρα και σαν εκπαιδευτικός, αυτό τώρα επηρεάζει την λειτουργία των σχολείων εν ώψη και πανελλαδικών και διαφόρων άλλων πραγμάτων. Δεν θα δοθούν φυσικά κατατακτήριες, απολυτήριες μάλλον εξετάσεις. Γενικά είναι μια περίεργη κατάσταση, δεν είχατε βιώσει. Όλη η κατάσταση την οποία βιώσαμε, είτε σαν καθηγητές, είτε σαν μαθητές, είτε σαν πολίτες αυτής της χώρας ή πολίτες του κόσμου, άμα θέλετε, πραγματικά ήταν πρωτόγνωρη, το αναγνωρίζουμε αυτό. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι τα πήγαμε καλά σαν λαός με τα γνωστά χαρακτηριστικά τα οποία μας διέπουν, ωστόσο πειθαρχήσαμε και περιορίσαμε τα φαινόμενα και τον ιό τουλάχιστον σε πρώτη φάση, στη φάση που διανύουμε. Σίγουρα δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα, δηλαδή εμείς θέλουμε το σχολείο ανοιχτό, γιατί το σχολείο δεν παίζει μόνο το ρόλο της μόρφωσης ή της προετοιμασίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το σχολείο έχει ένα ευρύτερο... Δεν είναι προπονητήριο δηλαδή, γιατί είστε και λίγο προπονητής εσείς. Δεν είναι προπονητήριο το σχολείο. Όχι, όχι. Να προπονήσει για να δεις πανελλήνιες. Έχει ευρύτερο ρόλο, γι' αυτό να σας πω την αλήθεια, θέλαμε να ανοίξει το σχολείο, θέλαμε να επιστρέψουν τα παιδιά. Δυστυχώς τα παιδιά δεν επέστρεψαν. Ευτυχώς. Μπορεί να είναι ευτυχώς, γιατί αν επέστρεφαν ίσως με την τζαπατσουλιά με την οποία θα επέστρεφαν, να είχαμε αυξημένα κρούσματα. Για πέστε μου τώρα, μιας και αναφερόμαστε, είστε και πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΗ, τι σας λένε οι συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας τώρα και ιδιαίτερα των νηπιαγωγείων, δεν ξέρω αν και οι νηπιοβροφοκόμοι φυσικά υπάγονται στην ΑΔΕΔΗ, τι λένε τώρα αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εδώ είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Έχω την αίσθηση. Ναι, γι' αυτό ανοίξανε πρώτα τα γυμνάσια και τα λύκεια, γιατί έχουν να κάνουν με μεγαλύτερα παιδιά σε ηλικία, τα οποία είναι πιο εύκολο να πειθαρχήσουν και να ακολουθήσουν κάποιους κανόνες, οι οποίοι φροντίσαμε να ενημερωθούν τα παιδιά, τουλάχιστον εμείς οι εκπαιδευτικοί. Ενημερώσαμε τα παιδιά τις πρώτες μέρες που ήρθαν στα σχολεία και νομίζω ότι ήταν και πιο εύκολο αυτά τα παιδιά αυτής της ηλικίας, μάλλον, να το δεχτούν και να πειθαρχήσουν. Ο μεγαλύτερος φόβος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των υπηβροφοκόμων, των υπηαγωγών, συγγνώμη, ακόμα και για τα βρέφη, ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάλεις όλα αυτά τα μικρά τα παιδάκια να πειθαρχήσουν σε κάποιους κανόνες, ούτως ώστε να μην υπάρχει η μετάδοση του ιού. Γι' αυτό και το λόγο πιστεύω ότι η Επιτροπή άφησε τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και την υπηαγωγία κλειστά και περίμενε να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Από τη στιγμή βέβαια που τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ θετικά στη χώρα μας και δεν έχουμε τόσα κρούσματα και ο ρυθμός μετάδοσης είναι πολύ χαμηλός, μπήκαν στη διαδικασία να ανοίξουν τα σχολεία με όποιο κίνδυνο ενέχει αυτό το πράγμα. Είναι ανήσυχη η εκπαιδευτική, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, γιατί τα παιδιά είναι μικρά. Δεν είναι εύκολο να υπακούσουν, δεν είναι εύκολο στα διαλύματα να κρατήσουν τις αποστάσεις τους. Πιστεύω όμως ότι στο τέλος θα γίνει κάτι αντίστοιχο και με τη δευτεροβάθμια που έγινε, δηλαδή πάρα πολλοί γονείς, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί... Είναι ένας φαύλος κύκλος αυτό. Είναι πολύ εργαζόμενοι, ναι. Αλλά όσοι θα έχουν δυνατότητα να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι, εγώ πιστεύω θα τα κρατήσουν, οπότε δεν θα συνοστιστούν τα παιδιά τόσο πολύ και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Δόθηκαν φυσικά οι διευκρινήσεις από την Υπουργό, πρέπει να πούμε, και μέχρι πότε θα λειτουργήσουν τα δημοτικά και τι θα γίνει από τη Δευτέρα που ξεκινά η λειτουργία. Θα είναι να αλλάξει τώρα, Δευτέρα, Τρίτη, μάθατε τι. Ναι, είναι να αλλάξει όπως είναι και στα Δευτέρα, γυμνάσια. Τετάρτη, Παρασκευή, Τρίτη, Πέμπτη. Ναι, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή θα χωριστεί, κάθε τμήμα θα χωριστεί στα δύο, εφόσον βέβαια το τμήμα ξεπερνάει τα 15 άτομα. Αν δεν τα ξεπερνάει, το τμήμα θα κάνει καθημερινά μάθημα. Ποια 15 εδώ μου λέτε για ένα τώρα και για δύο τώρα, τα 15 πού να βρεθούν. Εμείς πάντως στη δευτεροβάθμια κάναμε την απαραίτητη προεργασία, χωρίσαμε όλα τα τμήματα σε δύο υποτμήματα και περιμέναμε τους μαθητές μας, οι οποίοι βέβαια δεν ήρθαν ή ήρθαν τις πρώτες δύο μέρες. Για πέστε μου τώρα, τι γίνεται και με αυτές τις κάμερες, κύριε Σαλμπιστή, που έχει γίνει ιδιαίτερη συζήτηση. Κοιτάξτε, το θέμα με τις κάμερες είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
Και είναι πάρα πολύ θλιβερό για μένα ότι ο Υπουργός Παιδείας σκέφτηκε και... Δεν το κάνει όμως για να σας παρακολουθεί τώρα, μην κοιτάξτε, μου τώρα... Κοιτάξτε λίγο. Τι να παρακολουθήσει δηλαδή? Τι θα παρακολουθήσει? Τι συζητάτε μέσα στην αίθουσα? Καταρχάς κανένας δεν φοβάται ούτε καν την αξιολόγηση, φοβόμαστε. Δεν είναι παιδαγωγικά σωστό η κάμερα μέσα στην τάξη. Δεν φοβάται ο καθηγητής την κάμερα. Ο καθηγητής φοβάται το πώς θα αντιδράσουν οι μαθητές γνωρίζοντας ότι υπάρχει κάμερα μέσα στην τάξη. Δηλαδή, η εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι μια στεγνή διαδικασία, δεν είναι καταρχάς μια διαδικασία όπως τα πανεπιστήμια, όπου πηγαίνεις στην έδρα, κάθεσαι στην έδρα και διδάσκεις. Το μάθημα μέσα στην τάξη είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι γίνεται στα πανεπιστήμια. Και αυτό όσοι έχουν περάσει από τα μαθητικά έδρανα νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται. Είναι διαδραστικό. Δεν υπάρχει μάθημα να κάτσω εγώ στην καρέκλα και να παραδώσω μάθημα. Το μάθημα πρέπει να γίνει με διάδραση. Αυτά απαιτούν οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι. Και μέσα στη διάδραση αυτή, πάρα πολύ μεγάλο σημαντικό ρόλο στο να μάθει το παιδί παίζει και το λάθος. Και πολλές φορές τα λάθη είναι, ας το πω μέσα σε εισαγωγικά, γιατί πάντα το λέω στους μαθητές μου, δεν υπάρχει χαζό λάθος ή χαζή απορία για να μπορούν να την κάνουν ελεύθερα, αλλά πολλές φορές τα λάθη είναι τέτοια ώστε να προκαλούν κάποιο γέλιο, κάποιο το ένα, κάποιο το άλλο. Εμείς αυτό το πράγμα θέλουμε να προστατεύσουμε, τη συμμετοχή των παιδιών, γιατί το μάθημα αλλιώς θα είναι πάρα πολύ στήρο, δεν θα έχει κανένα παιδαγωγικό αποτέλεσμα. Και δεν μπορεί να υπάρξει συμμετοχή των παιδιών όταν γνωρίζουν ότι το μάθημα καταγράφεται. Μπορεί να μην καταγράφονται τα πρόσωπά τους, αν και έχουμε πολλές συστάσεις, πάρα πολλές συστάσεις. Το δηλαδή... σκεπτικό του Υπουργείου ποιο είναι για αυτό το θέμα τώρα, γιατί προέκυψε ξαφνικά κάμερες στο εξωτερικό, υπάρχουν δηλαδή? Όχι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες που σπούδασε. Μα πουθενά δεν υπάρχουν. Δεν είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η κάμερα. Δεν είναι. Υπάρχει η σύγχρονη, υπάρχει η ασύγχρονη εκπαίδευση, σύμφωνη, αλλά όλα αυτά δεν αντικαθιστούν και δεν αναπληρώνουν κατά το ελάχιστο το σχολείο. Έτσι, δεν φοβηθήκαμε τις κάμερες, γιατί να σας πω κάτι, όταν τα σχολεία ήταν κλειστά, η μεγαλύτερη πλειοψηφία των συναδέλφων, είτε πρωτοβάθμια είτε δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προχώρησε σε σύγχρονη και σε ασύγχρονη εκπαίδευση. Για τους τηλεθεατές σας, να πούμε ότι η σύγχρονη σημαίνει ότι υπάρχει ένα ζωντανό, μια κάμερα, ας πούμε, αν θέλετε, ή το κινητό μας τηλέφωνο ή η οθόνη του υπολογιστή μας, η κάμερα στον υπολογιστή μας, η οποία καταγράφει και ήχο και εικόνα και είναι ζωντανή, live δηλαδή, εκείνη τη στιγμή υπάρχει μάθημα και προχωρήσαμε και κάναμε και τέτοιο μάθημα. Η ασύγχρονη εκπαίδευση έχει την έννοια ότι μέσω email, μέσω κάποιες πλατφόρμες που είχε το Υπουργείο, στέλναμε κάποιο υλικό στους μαθητές μας, το επεξεργαζότανε και μας το επιστρέφανε πίσω. Κάναμε και τα δύο είδη εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός ότι πολύ μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων δεν ήταν εκπαιδευμένοι για αυτό το πράγμα, ωστόσο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα στήθηκαν και οι εκπαιδευτές και οι αλληλεγγύοι που δείξαμε ένας τον άλλον, ενημερωθήκαμε και προχωρήσαμε σε τέτοια εκπαίδευση με τους μαθητές μας. Άρα λοιπόν εμάς δεν μας φοβίζουν αυτά. Εγώ είχα και σύγχρονη εκπαίδευση με τους μαθητές μας μέσω με κάμερα. Δεν φοβήθηκα αν με καταγράφει κάποιος. Υπήρχε θέμα, αλλά προκειμένου να λύσω τις απορίες σε χρόνο ντετέ, ας πούμε, προέβησα σε αυτό το θέμα. Δεν με φοβίζει αυτό. Τι θα κάνουν δηλαδή? Εξηγήστε μου, γιατί δεν το καταλαβαίνω μάλλον. Δηλαδή, θα καταγράφετε το μάθημα με κάμερα χωρίς να δείχνει πρόσωπα, από όσο καταλαβαίνω. Χωρίς να δείχνει τα πρόσωπα των μαθητών. Χωρίς να δείχνει τα πρόσωπα των μαθητών. Ναι. Και τι θα γίνεται μετά? Θα βλέπουν τον καθηγητή πώς έκανε το μάθημα και θα το λένε, θέλουμε πιο βελτιωμένη απόδοση? Τι ακριβώς θα γίνεται? Εννοείται. Τι θα μπαίνει στο αρχείο αυτό? Θα μπαίνει στο αρχείο. Κανένας για να διατηρείται αρχείο. Κανένας δεν μας εξασφαλίζει. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τίποτα από όλα αυτά δεν θα γινόταν. Εγώ δεν το πιστεύω ότι θα γινόταν. Αλλά δημιουργήσε ένα προηγούμενο για να γίνουν όλα αυτά που λέτε. Το επόμενο βήμα, και φάνηκε κιόλας από τα διάφορα παπαγαλάκια της κυβέρνησης που το πήγαιναν, το επόμενο βήμα είναι να πούνε ότι ξέρετε, εμείς θα σας αξιολογήσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και εδώ να έρθω να πω ότι οι εκπαιδευτικοί σήμερα πραγματικά δεν φοβούνται κατά πολύ μεγάλη πλειοψηφία καμία αξιολόγηση.
Απλώς θα πρέπει να υπάρχει μια αξιολόγηση, η οποία αξιολογεί πραγματικά την εκπαιδευτική διαδικασία, και η αξιολόγηση βέβαια θα πρέπει να ξεκινήσει πρώτα απ' όλα από ψηλά. Δηλαδή να αξιολογηθεί το Υπουργείο, τι προσφέρει, τα μέσα τα οποία προσφέρει για να εκπαιδεύσουμε εμείς τους μαθητές μας, να αξιολογηθούν τα προγράμματα σπουδών, γιατί ξέρετε έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όταν εμένα σαν εκπαιδευτικό με αναγκάζει να μπω σε μια τάξη με 25 άτομα και να παραδώσω μια ύλη στη διάρκεια της χρονιάς, η οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν μπορεί να παραδοθεί. Να αξιολογηθούν όλα αυτά. Να τρέχεις δηλαδή κάθε μέρα κεφάλαια για να τελειώσεις την ύλη. Ακριβώς. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Και να μην μπορείς να γυρίσεις πίσω αν κάποιος απουσιάσει μια-δυο μέρες. Αυτό έτσι κι αλλιώς γινόταν στην πραγματικότητα. Να σας πω τώρα οι καινούργιες, να μην το πω οδηγίες, παρενέσεις οι οποίες μας ήρθαν όσον αφορά τη διδασκαλία των μαθημάτων. Η ύλη που πρέπει να καλύψω εγώ σε διάστημα 4 εβδομάδων, που στην ουσία είναι 2 εβδομάδες, γιατί τα παιδιά δεν έρχονται κάθε μέρα, είναι τελείως δυσανάλογη με αυτό που στην πραγματικότητα θα μπορούσα να καλύψω. Και όμως μου λένε ότι, ξέρεις, καλό είναι να καλύψει αυτή την ύλη. Σαν να δει τώρα τι προγραμματίζεται, κύριε Σαλπιστή. Υπάρχουν κινητοποίησεις σε κεντρικό επίπεδο. Την Τρίτη υπάρχει μια κινητοποίηση η οποία θα γίνει κάτω στην Αθήνα. Εμείς κατά τόπους έχουμε ήδη κάνει τις αντίστοιχες εκδηλώσεις. Έχουμε συμμετέσχει και σε κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας. Και βασικά είμαστε παρόντες όχι μόνο για θέματα εκπαιδευτικά, για οτιδήποτε θέματα στο δημόσιο τομέα που θα προκύψουν στο μέλλον, γιατί δυστυχώς το μέλλον δεν είναι ευίωνο ούτε για το δημόσιο ούτε για τον ιδιωτικό τομέα. Είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε με την έννοια να βοηθήσουμε περισσότερο να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και να μην γίνει αυτό το πράγμα ένας εφιάλτης για το καθένα μας ξεχωριστά. Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε? Θα ήθελα να πω ότι σήμερα ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποκτήσει το ρόλο που του αξίζει. Και για να γίνει αυτό το πράγμα θα πρέπει η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση να καθίσει και να ακούσει τους εκπαιδευτικούς, τους μάχημους εκπαιδευτικούς, αυτούς που μπαίνουν μες στην τάξη. Έχουν πολλά να τους πούνε, έχουν πολλά. Κατεβάζει ένα νομοσχέδιο, ένα πολυνομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει λάβει καν τη γνώμη αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θα το εφαρμόσουν. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτούμε για να αποκτήσουμε παιδεία και ευρύτερη μόρφωση σε αυτή τη χώρα. Θα πρέπει να τα προγραμματίσουμε και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε σαν λαός να το κάνουμε. Ας μας δώσουν την ευκαιρία να το κάνουμε λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Σαλπιστή, τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος Δράμας της ΑΔΕΔΗ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τώρα και τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Έγιναν κάποιες δηλώσεις στο Σταρ Βορείου Ελλάδος από τον αναπληρωτή δημάρχο δράμας, τον κύριο Τάσου, και από τον αντιδήμαρχο οικονομικών, τον κύριο Εφρεμίδη, σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν τα καφέ και τα κέντρα εστίασης για να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα που δίνεται από τον νόμο για την αύξηση των κοινόχρηστων χώρων τους. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Όπως είναι γνωστό, από σήμερα, από Δευτέρα 25 Μαΐου του 2020, έχει ξεκινήσει και το τρίτο κύμα επαναφοράς στην πραγματικότητα μετά τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα η σημερινή ημέρα, καθώς επανέρχεται σε λειτουργία ο κλάδος της εστίασης, ένας κλάδος ο οποίος τροφοδοτεί όχι μόνο την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και τα δημόσια και δημοτικά ταμεία. Είχε εξαγγελθεί τις προηγούμενες μέρες από την κυβέρνηση ότι η εστίαση θα ανοίξει με ένα διαφορετικό πλαίσιο και με τη δυνατότητα παραχώρησης περισσότερου κοινόχρηστου χώρου στους καταστηματάρχες, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν με τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας. Οι συγκεκριμένες διατάξεις ψηφίστηκαν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, πήρα ΦΕΚ με το άρθρο 65 του νόμου 4688 του 2020, και όπως είχε υποσχεθεί και ο Δήμαρχος Δράμας και όλη η Δημοτική Αρχή, θα ήμασταν έτοιμοι ώστε να δώσουμε στους δραμηνούς καταστηματάρχες τους προβλεπόμενους από τον νόμο χώρο, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα καταστήματά τους και να είναι βιώσιμα και λειτουργικά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ανακοινώσουμε προς τους τηλεθεατές και στους άμεσα ενδιαφερόμενους ότι θα ανοίξει η διαδικασία στο Δήμο της Δράμας για την παραχώρηση του επιπλέον χώρου κοινοχρήστου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες
να κάνουν μία αίτηση την οποία θα βρουν τις επόμενες ώρες στο site του Δήμου της Δράμας, να επισυνάπτεται ένα τοπογραφικό διάγραμμα με τον επιπλέον χώρο τον οποίο ζητούν ώστε να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα, καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση, την οποία επίσης θα τη βρουν στο site του Δήμου της Δράμας ή και στις υπηρεσίες του Δήμου της Δράμας, με την οποία θα δεσμεύονται ότι τα μέτρα τα οποία επιπλέον ζητούν συντάσσονται με ό,τι έχει ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θέλω να θυμίσω ότι η επιπλέον δυνατότητα που δίνεται στους καταστηματάρχες είναι για να μπορούν να κρατούν τις αποστάσεις ασφαλείας στη χρήση των τραπεζοκαθισμάτων μέσα στα καταστήματά τους και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση αυτό να γίνει σε βάρος ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου. Γι' αυτό και σε οποιαδήποτε ανάπτυξη αφήνουμε αποστάσεις 1,5 μέτρου ώστε να μπορεί να υπάρχει ακόλυτη διέλευση πεζών, ατόμων με ειδικές ανάγκες, καροτσιών με μικρά παιδιά. Δεν κλείνουμε τις οδεύσεις των τυφλών. Δεν παραβιάζουμε τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και θέλω να είμαι σίγουρος και θέλω να είμαι βέβαιος, ευελπιστώ ότι θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες οι οποίοι έχουν τεθεί, καθώς τα πρόστιμα είναι βαριά και οι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν και με αφαίρεση αδείας. Όπως γνωρίζετε, η τροπολογία του νόμου που αφορά τα τραπεζοκαθίσματα, την ανάπτυξη αυτών, ψηφίστηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε την πλήρη εικόνα σήμερα το πρωί. Είχαμε κάνει βέβαια προεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και με τους συναρμόδιους αντιδημάρχους. Από πλευράς μας και με το τμήμα υποστήριξης με τον κύριο Μιχάλη Τάσο στις διοικητικές υπηρεσίες, έχουμε ετοιμάσει ένα πλάνο με το οποίο θα κινηθούμε για να μπορέσουν να κάνουν τις αιτήσεις τους γρήγορα οι ενδιαφερόμενοι της εστίασης και τον καφέ. Σε γενικές γραμμές, διαβάζοντας την τροπολογία, βλέπουμε ότι δίνεται δυνατότητα στους Δήμους, χωρίς να λειτουργήσει εις βάρος άλλων κομματιών του κοινωνικού συλλόλου, να βοηθήσουμε κατά το μέγιστο δυνατό όλους αυτούς τους ανθρώπους που τα τελευταίους 2 μήνες ήταν χωρίς εργασία. Θα προχωρήσουμε με αυτό το σκεπτικό και σύντομα ελπίζω να μπούμε σε μια κανονικότητα. Σε φουλ ρυθμούς λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή ήταν η παρεμβάση από το Star Βορείου Ελλάδος. Αύριο στις 3 και πάλι μαζί. Να είστε καλά, γεια σας.